όσοι χτυπάνε μάγκα κάρτα στις 7 ξέρουν καλά τι πάει να πει ορθά κοφτά. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, ένα διάρρη με κουζίνα το πολύ. Ένα διάρρη με κουζίνα, άιντε, άιντε το πολύ. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή. Όσοι κρατάνε μάγκα βάρδια στο πρωί μπορεί και να είναι σαν το θάνατο σκληρή. Γιατί η καρδιά καιρούς παλεύει ως αντέχει το σκαρί, ενώ το σύστημα εκπαιδεύει φαβορί. Γιατί το σύστημα έχει κι άλλα συστήματα φρικτά. Σε κλείνει με στη γυάλα, σε κόβει σε λεφτά. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σε αποσυντονεί. Σε καταβαραθρώνει, σε στίβει, σε λιώνει. Αυτό το σύστημα, σύστημα, το έχουν βάλει σύστημα. Να πάμε πριν την ώρα μας, παιδιά, στα Κυπαρίσια. Αίσθημα, αίσθημα, παίρνω κι εγώ το αίσθημα. Μετράμε και τα φράγκα μας και πάμε στα Παρίσια. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Βλέπετε τους εαυτούς σας στη τηλεόραση και δεν λέτε να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς? Καλημέρα σας, καλή Τρίτη να έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, κύριε Γιάννη. Σήμερα εσύ γιορτάζεις με τη μισή Ελλάδα, σήμερα γιορτάζει η άλλη μισή Ελλάδα. Κωνσταντίνου και Ελένης είναι σήμερα. Πραγματικά γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Κωστής, Κωνσταντίνος, η Ελένη, η Λενιό. Δεν μπορείς να... Δηλαδή θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι και θα τελειώσουμε το βράδυ με τις ευχές. Καλημέρα, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ, Ιορδάνης Χασαποπούλος, Γιάννης Αραντάκος, μέχρι τις 10 παραδέατο. Ναι. Και από το πολιτικό προσωπικό. Άντε πάλι το πολιτικό προσωπικό. Να μην πούμε χρόνια πολλά στους πολιτικούς. Σε ποιον θα πεις? Στον Κώστα Σιμίτη. Συνειδίασε τώρα, άλλον περίμενες. Σε έπιαζες. Άλλον περίμενες. Από σένα. Ωραίος. Ο Κώστας Καραμαλής γιορτάζει σήμερα. Α, μπράβο. Ναι. Το θυμήθηκες. Η Ελένη Γλίκα Τσερβελέρ. Σωστά. Μεγάλη Ελληνίδα. Άλλο, για πες κανέναν άλλον. Το σκέφτομαι. Ελένη Φουρέιρα. Καλά, ναι, δεν ανοίγει το πολιτικό προσωπικό, αλλά χρόνια της πολλά. Δεν ξέρεις που θα πάει τώρα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρεις που θα πάει και αυτή. Μπάσει τους χρόνια πολλά σε όλους να πούμε, είτε ανοίγουν στο πολιτικό προσωπικό είτε όχι, με υγεία και όλα τα καλά. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος γιορτάζει. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ρε φίλε, γιορτάζει σήμερα. Τον Άρης Πιλιοτόπουλο, όχι. Δεν γιορτάζει. Όχι, όχι. Αυτός είναι που... Πολεμοχαρής Άρης, ναι. Είδε που κάποιοι στην κυβέρνηση ανεβαίνουν στο σκάφος και εμφανίστηκε. Είδε φως και μπήκε. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, τι λένε τώρα. Ναι. Μήπως εκεί μέσα στην Δημοκρατία οι Καραμαλικοί δεν θέλουν ο Μητσοτάκης να κάνει νίκη. Και με αιχμή τον Άρη Πιλιοτόπουλο υπονομεύουν την επικράτηση του Μητσοτάκη. Τώρα και εσύ, λέμε τώρα, γιατί βγήκε για το παιχθές? Διότι νομίζω ότι ο κ. Πιλιοτόπουλος δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει και σε άλλα κόμματα αυτό. Έχει και δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν μπορεί ο κ. Πιλιοτόπουλος να πάει. Είναι προς το κέντρο, είναι ο μεσαίος χώρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συζητάμε είναι γιατί έκανε μια δήλωση ο κ. Πιλιοτόπουλος χθες. Ο κ. Άρης Πιλιοτόπουλος, όσοι τον θυμάστε, υπουργός επικυβερνήσεων Καραμαλή, πρώην εκπρόσωπος, πουθενά. Πουθενά. Τι κάνει, ρε παιδί μου, στη ζωή του αυτός? Δουλεύει πουθενά? Δεν το γνωρίζω αυτό. Πολιτικά δεν δραστηριοποιείται πάντως. Πολιτικά. Ναι, η τελευταία του θητεία ήταν ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Βεβαίως προς τιμήν του είχε παραιτηθεί από βουλευτής, έτσι. Για να το πούμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Συγγνώμη, τι να κάνει. Επίσης, να πούμε ότι ο κ. Πιλιοτόπουλος απλώς είπε, μια και το άνοιξε το θέμα αυτό ο Ιορδάνης, ότι είπε ότι το προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ τον αφορά και τον ίδιο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Και έκανε και διορθωτική μετά που λέει: παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου, αλλά με αφορά, λέει, γιατί είναι για εναντίον της ακροδεξιάς. Ναι. Δηλαδή, το προσκλητήριο του Μητσοτάκη εναντίον της ακροδεξιάς δεν τον αφορά. Μπορώ να σα ρωτήσω κάτι. Από αυτά που λέμε, πώς πιστεύεις ότι αφορά τι θα κάνει το πολιτικό μέλλον του Άρης Πιλιοτόπουλου? Όχι, ρε φίλε, λέμε μήπως πάνε να βάλουν τροκοπεδιά στο Μητσοτάκη, αυτό λέμε. Φεύγει ένα προβεβλημένο στέλεχο και κόβει τον αέρα. Σημασία, γιατί όταν παίρνει ο Τζουμάκας από το Πασόκ, ο Τσίπρας από το Πασόκ, τον Τζουμάκα, είναι το ίδιο? Γιατί το προβάλλουν τόσο? Περίπου το ίδιο είναι. Κατά τα άλλα, να ξέρετε για τα πραγματικά προβλήματα, τελείωσε το δώρο των δημοσίων υπαλλήλων, το εφάπαξ αυτά δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας, το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε οριστικά, τελειώσανε. Ο κ. Μητρόπουλος ήταν εδώ λίγο αργότερα μαζί μας, θα μας τα εξηγήσει.
Σήμερα επίσης περιμένουμε την πολυσυζητημένη απόφαση για τον Κουφοντίνα. Σήμερα θα αποφασίσει μετά την ανέρεση που άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανέρεση την πρώτη απόφαση ότι δεν θα του δοθεί άδεια. Να δούμε τι θα γίνει. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι νυχτερινές αναταράξεις με αφορμή, θα πω εγώ, το αίτημα για άδεια του αρχιεκτελεστή της 17 Νοεμβρίου, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Σήμερα ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει για το αν το δικαστήριο σωστά απέρριψε την... Ναι, θα ξανασυνεδριάσει το δικαστήριο. Ναι, αλλά αν... Με άλλη σύνθεση. Ναι, αλλά αν πει ότι δεν ήταν σωστή η απόφαση πρώτη, ανοίγει ο δρόμος για να πάρει την άδεια ο Κουφοντίνας. Κάτσε τώρα, παίρνουμε, θα συνεδριάσει ξανά με άλλη σύνθεση. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν σε αρέσει έχω κι άλλη άποψη. Ακριβώς. Ναι, αλλά μέχρι την Κυριακή θέλω να σε ρωτήσω, θα προλάβει το άλλο δικαστήριο με άλλη σύνθεση να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση? Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό που λες. Γιατί άμα δεν το κάνει μέχρι την Κυριακή, καταλαβαίνεις τι θα γίνει μέχρι την Κυριακή στα εκλογικά κέντρα και πώς θα κάνουμε εκλογές φέτος. Είναι ωραίο και δημοκρατικό αυτό. Άμα δεν πάρει άδεια ο Κουφοντίνας, θα γίνει χαμός δηλαδή. Αυτό φίλε, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Τι να σε κάνω. Ωραίο. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στην Παναγιώτα Σπιωτοπούλου να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Καλημέρα, Παναγιώτα. Πολύ σκόνη. Ναι, πολύ θα έχουμε σκόνη αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Όχι πολιτική σκόνη, σκόνη μετεωρολογική. Φίλε, εγώ δεν τα μετράω με τα πολιτικά, εσύ τα μετράς με τα πολιτικά. Ναι. Αυτό θα είναι το κύριο πρόβλημα αυτών των ημερών. Από Πέμπτη θα υποχωρήσει η σκόνη σιγά-σιγά. Πού να δεις από Δευτέρα τι θα γίνει, που θα φύγει και η πολιτική σκόνη. Εκεί είναι το θέμα. Λόγω των βροχών που θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη, βέβαια. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, το ξέρω. Από τη σκόνη πάμε ξανά στις βροχές, στις αστάθειες. Με βροχές θα κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είχαμε πει ότι θα έχουμε κάποιες βροχές. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και καταιγίδες από Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, βέβαια. Οπότε υπάρχει περίπτωση επίσης να έχουμε χαλάζι. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Οπότε, παιδιά, μην πάτε στις παραλίες, πήγαινε στην κάλπη. Αυτό θα είναι το σύνθημα. Σε ποιες πόλεις όμως θα ρίξει κεραυνούς? Σε ποιους δήμους, σε ποια, πρέπει να μας τα πεις αναλυτικά. Πάνω κάτω θα είναι σε όλα τα υπηρετικά και στα νησιά. Δηλαδή θα είναι παντού, κυρίως μεσημέρια, απογεύματα. Αυτό, οπότε εντάξει. Πάμε τα δούμε. Αν θέλετε κάτι πάντω συγκεκριμένο, να το δούμε έτσι όσο πιο κοντά πλησιάζουμε. Κάτι θα κάνουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα έχουμε αραιή συννεφιά παροδικά αυξημένη σε όλη τη χώρα. Κατά τόπους πιο πυκνή στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά κυρίως. Ενώ θα έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα όπως προαναφέραμε. Βροχές επίσης σημειώνονται ήδη από αυτή την ώρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα είναι όμως παροδικές και στις επόμενες ώρες θα υποχωρήσουν. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα βόρεια έως 6 τοπικά και 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά έως 25 τοπικά θα αγγίξει και τους 27 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά έως 26 με 28 πιθανόν τοπικά. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο έως 26 και στο νότιο Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή πρόσκαιρα δυτική το μεσημέρι-απόγευμα μέχρι 4 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο από δυτικές και νότιες διευθύνσεις και από το μεσημέρι νότι έως 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Και στο νότιο Αιγαίο μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Στην Αττική σήμερα θα έχουμε λιγιαρή συννεφιά παροδικά αυξημένη και αρκετή μεταφορά σκόνης, θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου περίπου και άνεμη μεταβλητή πρόσκαιρα νότι το μεσημέρι απόγευμα έως 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουμε θέμα με τη σκόνη στη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο επίσης η θερμοκρασία, η μέγιστη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Η άνεμη δυτική πρόσκαιρα νότι το μεσημέρι απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Αυτά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την Ιρό Ράντου, να την καλημερίσουμε. Όλες οι συναδέλφες σήμερα είναι εντυμένες στην τρίχα. Κάθε μέρα δεν είναι όλες. Σήμερα είναι όλες στην τρίχα. Άμα δεις και την Ανθή που έρχεται από το βάθος εκεί του τούνελ. Παντεσία χρωμάτων. Παντεσία χρωμάτων. Έτσι, άνοιξη, φίλε. Σωστά. Άσε τις γυναίκες να ανθίσουν. Να αποδώσουμε και τα εύσημα συνδυματολόγου του Όπεν. Έτσι, σωστό και αυτό που λες, Ιρό μου. Τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε από την Ιρό Ράντου σήμερα, Τρίτη 21 Μαΐου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προβάδισμα 6,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για το Όπεν λίγες μόλις ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Η διαφορά πάντως δείχνει να μειώνεται ελαφρώς υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η συσπήρωση ωστόσο του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται χαμηλά σε σχέση με αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
Σε θέσεις μάχης Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης που στέλνουν μηνύματα συσπήρωσης μία ανάσα πριν τις κάλπες της 26ης Μαΐου. Η ασφυκτικά γεμάτη πλατεία δίνει το μήνυμα της νίκης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στο Αγρίνιο. Σε αυτή την κάλπη δεν έχει θέση χαλαρή ψήφος, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πάτρα. Συνεδριάζει σήμερα το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο και θα αποφασίσει αν θα αναιρέσει ή όχι το βούλευμα για τη μη χορήγηση άδεια στον Δημήτρη Κοφοντίνα. Και αυτό εν μέσω ενός μπαράζ επιθέσεων από αλληλέγγυους στον Λουκά τη 17 Νοέμβρη τις τελευταίες ημέρες. Μόλις τη νύχτα που πέρασε, δύο νέες εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε ATM τραπεζών σε Κυψέλη και Αγία Παρασκευή, ενώ όπως έκαναν γνωστό αντιεξουσιαστές, πραγματοποίησαν παρέμβαση στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή. Ανακοίνωση για τα περί απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει τέλος σε δώρα και επιδόματα αδεία σε δημοσίους υπαλλήλους εξέδωσε η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κατερίνα Σακελαροπούλου. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, η δημοσιοποίηση αποτελέσματος με βάση πληροφορίες δεν υπηρετεί την αξιόπιστη ενημέρωση, ενώ κάνει λόγο και για ανακριβείς περιγραφές που προσβάλλουν το δικαστήριο. Και η κυκλοφορία στους δρόμους παραμένει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα προς το παρόν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε την Ιωάννου και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα το οποίο έχει δυστυχώς μια δραματική συχνότητα το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για τις εξαφανίσεις παιδιών. Κάθε μέρα σχεδόν δηλώνεται η εξαφάνιση και ενός παιδιού. Μέσω 2019 εξαφανίστηκαν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 299 παιδιά και αναζητούνται ακόμα τα 27. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι στη σύνδεσή μας, έχοντας δίπλα της τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλημέρα και στους δύο. Ο κ. Γιαννόπουλος πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο εκτός από την φιλοξενία παιδιών. Είναι εκείνος που ουσιαστικά δημοσιοποιεί θέματα με εξαφανίσεις και βοηθάει πάρα πολύ τις αστυνομικές αρχές να τα βρουν, να τα αναζητήσουν και να τα βρουν και να τα γυρίσουν πίσω σώα και αυλαβή. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ιορδάνη και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι τα στοιχεία που αφορούν τις εξαφανίσεις παιδιών εδώ στην Ελλάδα δόθηκαν με αφορμή την 25η Μαΐου, η παγκόσμια ημέρα για την εξαφάνιση των παιδιών. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά, Γιάννη και Ιορδάνη. Πρέπει να σας πω ότι το 2018 εξαφανίστηκαν συνολικά στην Ελλάδα 299 παιδιά, εκ των οποίων τα 123 ήταν αγόρια και τα 176 κορίτσια. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά τα 123 αγόρια βρέθηκαν 96, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγνοούνται 27. Ενώ από τα κορίτσια που σας ανέφερα προηγουμένως, τα 176, βρέθηκαν 161 και αναζητούνται 15. Υπάρχουν όμως στοιχεία και για το πρώτο τετράμινο του 2019. Αυτά τα στοιχεία αναφέρουν το εξής, ότι μέχρι 11 Μαΐου είχαν εξαφανιστεί 45 αγόρια, εκ των οποίων έχουν εντοπιστεί 39 και 58 κορίτσια έχουν εξαφανιστεί. Ωστόσο, το ενθαρρυντικό σε όλα αυτά που σας ανέφερα είναι το ποσοστό ανέβρεσης, το οποίο για το 2018 αγγίζει το 85,9%, ενώ για το πρώτο τετράμινο του 2019 αγγίζει το 82,2%. Μάλιστα. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος γιορτάζει και σήμερα, να μας μιλήσει λίγο σχετικά με τα ποσοστά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, για να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε Γιαννόπουλε, παρουσιάστηκαν χθες σε εκδήλωση που έγινε στο Ζάπιο, σε μια συνεργασία που έγινε μεταξύ εσάς, του Χαμόγελου του Παιδιού, με την αστυνομία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε. Είναι σημαντικό να πούμε το να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας, γιατί χρόνια έχουμε, και εμείς, έχουμε κάνει θέματα μαζί και είναι σημαντικό. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μύθος και πραγματικότητα. Τα νούμερα ναι μεν είναι περίπου αυτά, αλλά πίσω από τα νούμερα κρύβονται και κάποιες διαδικασίες οι οποίες αφορούν παιδιά τα οποία έχουν υποστεί τη φρίκη της κακοποίησης, που μετά από αυτό φεύγουν και εξαφανίζονται, κυρίως κορίτσια τα οποία επηρεασμένα από διάφορες αναρτήσεις μέσα στο διαδίκτυο, δυστυχώς πέφτουν θύματα και πηγαίνουν σε κάποιους οι οποίοι τους στάζουν κάτι καλύτερο, από οικογένειες, από προβλήματα τέτοια, από μικρά παιδιά τα οποία κινδυνεύει η ζωή τους, και γι' αυτό το λόγο το Amber Alert είναι το πρώτο το οποίο λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Γενικότερα στην Ελλάδα όμως δεν έχουμε αρπαγές, αυτό είναι η πραγματικότητα, αρπαγές παιδιών όπως γίνεται σε άλλες χώρες.
Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος για κάποιο, πριν ήταν μαύρα τα βαν, τώρα γίνανε άσπρα τα βαν, που παίρνουν τα παιδιά, τα παγάγουν κλπ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί κάποιοι γονείς κλειδαμπαρώνουν τα παιδιά τους μέσα, καλά είναι να τα προφυλάσσουν, αλλά όχι για όνομα του Θεού, μην πάμε στην άλλη άκρη. Σε σχέση με την Αμερική, που 2.000 παιδιά εξαφανίζονται κάθε μέρα, με τη Μεγάλη Βρετανία περίπου 90.000 παιδιά το χρόνο. Είναι χώρες βέβαια μεγαλύτερες, αλλά κύριε Γιαννόπουλες, να σας πω κάτι που, αφορά και την ελληνική οικογένεια. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ, εσείς που τα μελετάτε και τα ξέρετε, τα παιδιά αυτά όταν λέμε εξαφανίζονται φεύγουν από το σπίτι τους, έτσι δεν είναι, χωρίς να δώσουν σημεία ζωής. Οφείλεται στην κακή συμπεριφορά στο σπίτι, οφείλεται στην εφηβεία, στο διαδίκτυο? Πού είναι κατά τη γνώμη σας έτσι η μεγάλη αιτία? Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Ένα παιδί που φεύγει καμιά φορά χτυπάει κάποια καμπανάκια να πει ότι εγώ έχω πρόβλημα και το λέει μετά όταν βρεθεί. Προχτές το βράδυ βρήκαμε μια 14χρονη. Χάνησε μια πληροφορία που πήραμε στη γραμμή την Ευρωπαϊκή, την 116.000 για τις εξαφανίσεις, από μια συνομήλικη της η οποία μας είπε ότι μένει σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα, 14 χρονών παιδί. Και δεν μιλάμε για ένα παιδί που έχει μάθει να ζει στον δρόμο, άρα να προστατεύεται. Για όνομα του Θεού όμως, αν είναι δυνατόν ένα παιδί 14, μια κοπέλα 14 χρονών να έχει μάθει να ζει στον δρόμο. Και χάρη στην κινητοποίηση αυτή της κοπέλας της άλλης, τη βρήκαμε και τη σώσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν άσχημη. Εκεί λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα, προκαλούμε να αρχίσει η ανάκτηση. Το προκαλούμε γιατί καμιά φορά, δώσ' το παιδί στη μαμά ή στον μπαμπά. Και εκεί διαπιστώθηκαν λοιπόν τα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα ότι από την άλλη μεριά, το πρόβλημα της ανοιχτής επικοινωνίας των παιδιών με το διαδίκτυο, που μπαίνουν σε ένα χώρο, πιστεύουν, και μετά από μια εβδομάδα, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, μετά από μια εβδομάδα, όταν γίνεται κάποιος ηλεκτρονικός φίλος, τον εμπιστεύονται τα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, μετά από μια εβδομάδα επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο, στο τέλος γίνεται έμπιστος. Αυτό οδηγεί κάποια παιδιά, κάποια κορίτσια κυρίως, να φεύγουν, να πηγαίνουν για μια καλύτερη ζωή, για κάποιον όμορφο νεαρό, ο οποίος πολλές φορές δεν είναι όμορφος. Και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα που δεν προέρχονται πάντοτε από το σπίτι, γιατί δεν είναι γενεσιουργούς αιτία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι τα προσφυγόπουλα, τα οποία πρέπει να δικαιούνται την ίδια τη στιγμή που ζουν σε μια χώρα που έχει κάποιες νομοθεσίες σχετικά με την ανηλικότητα, έπρεπε να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Έτσι είναι. Όπως όλα τα παιδιά. Δυστυχώς δεν καταγγέλλονται. Έτσι κι αλλιώς εσύ είσαι ταγμένος πάνω σε αυτό. Χρόνια, δεκαετίες, το έργο έχει αναγνωριστεί, τι να σου πω, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς γι' αυτό το επιλέξαμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Και ξέρεις ότι πάντα σε στηρίζουμε σε ό,τι και να κάνεις. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελευθερία Σπυράκη. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Θέλω να σου πω ότι εχθές, δεν ξέρω αν το έχουν οι εφημερίδες. Εγώ το μάθα σήμερα το πρωί. Αποκάλυψε. Έφυγε ένας μεγάλος θρύλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε και τη Φόρμουλα 1, την ιστορία του αυτοκινήτου, έφυγε ο Νίκη Λάουντα. Πέθανε σε 70 ετών. Ναι. Πραγματικά δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, όσοι δεν τον γνωρίσανε, ήταν τα παλιά χρόνια, αλλά ήταν φοβερή μορφή. Ήτανε... Θα τα πούμε και με το Μένιο στην πορεία. Να... Α, το έχει ο Μένιος, ωραία. Άμα το έχει ο Μένιος, μπράβο, Μένιο μου, μπράβο. Όλα τα έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Έθνος. Πυρετός στα επιτελεία γράφει για να αποφάσει τους νέους ψηφοφόρους και συνταξιούχους. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπής και κρυφές έρευνες, πού ποντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφει το Κινάλ. Δημοσκόπηση Άλκο για το Όπεν. Στα υψηλά επίπεδα παραμένει η ζώνη της αδιευκρίνησης της ψήφου. Τα κλικ για τις 120 δόσεις στην εφορία, δωρεάν θέσεις για όλα τα παιδιά, λέει η παιδική βρεφονηπιακή σταθμή. Συνεχίζουμε τα νέα. Η επιβεβαίωση ο υφυπουργός στο Κότερο. Ο Κρέτσος παραδέχεται ότι έκανε τη χλιδάτη κουρατζιέρα για το καλό της χώρας, ενώ ο υφυπουργός τον καλύπτει. Και η αποκάλυψη ο Πετσίτης από την αρχή στη ΔΕΠΑ, από την πρώτη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετέφερε μηνύματα του Μαξίμου. Θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά για να δούμε την εφημερίδα των συντακτών, που έχει πρώτο θέμα τα νέα. Ναι. Που είδαμε τώρα λίγο πριν, γράφει «Τα νέα εξόκυλαν, όταν η δημοσιογραφία υπηρετεί απλώς τα συμφέροντα του εκδότη εφοπλιστή. Πώς κατασκευάστηκε το σκάνδαλο μιας δήθεν κρουαζιέρας, παραβιάζοντας κάθε κώδικα ηθικής δεοντολογίας». Αυτό είναι το βασικό θέμα. Συνεχίζουμε την Καθημερινή. Τέλος τα δώρα στο δημόσιο, Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι στα αναδρομικά, συνταγματική περικοπή 10 του 3 και 10 του 4 του μισθού.
Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπή, λέει, για δώρα και αναδρομικά στο δημόσιο. Στον αέρα οι διεκδικήσεις 470.000 υπαλλήλων μετά τη βόμβα του ΣΤΕ. Σταθερή η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πείθουν οι παροχές Τσίπρα. 6,3 μονάδες. Η διαφορά 5 μέρες πριν από τις κάλπες δίνει γκάλωπ τη ΣΑΛΚΟ που παρουσιάσαμε εχθές εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Ελιστάη. Συνεχίζουμε τη Δημοκρατία. Τέλος στα δώρα και τα αναδρομικά. Απόφαση βόμβα της ολομιλίας του ΣΤΕ για το δημόσιο. Συνταγματικές περικοπές που έγιναν ανετράπη προηγούμενη θετική τιμιγορία της δικαιοσύνης. Διαβάζω πάνω-πάνω το πλωτό γεωτρύπανο Γιάννας και Θόδωρος στα χέρια του Ερντογάν. Η πίεση λέει στον Τσίπρα να το αγοράσει η Ελλάδα, η πτώχευση και οι τουρκικές προκλήσεις. Αυτό το πλοίο είναι δικό τους. Ήταν. Νομίζω. Ήταν. Νομίζω, ναι, πολύ νομίζω. Για πάμε. Εσείς, κύριε. Ζητάει και τα αρέστα από τους συνταξιούχους. Ο Τσίπρας απαιτεί και ευχαριστώ, λέει, για το φιλοδόρημα με αφορμή αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, τα οποία τα κοινικός και αλαζονικός γράφει η εφημερίδα. Δεν δίστασε χθες σε συνέντευξή του στο News 247 να επιπλήξει τους συνταξιούχους που διαμαρτύρονται για το ψαλιδισμένο προεκλογικό επίδομα. Η Αυγή, μηνύματα νίκης από παντού, μεγάλη συγκέντρωση και στο Αγρίνιο. Ο λαός θα αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του. Απόψε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Είπε στο Αγρίνιο ότι εδώ μου θύμισε συγκεντρώσεις που γινόταν το 80, μόνο τον Αντρέα που δεν είπε. Ναι, 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 σωστά. Ριζοσπάστης με το ψηφοδέλτιο και για την επιτυχία της αυριανής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα. Κορυφώνεται, λέει, η μάχη για το ισχυρό ΚΚΕ παντού. Α, αύριο θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 8 η ώρα Σύνταγμα, παιδιά. ΚΚΕ. Ένα θέμα που σε έχει συγκλονίσει από χθες, έχει στην πρώτη σελίδα η Εσπρέσο. Με έφαγαν για το 1 εκατομμύριο ευρώ που κέρδισα. Υπερτυχερός του πρώτο, κρεμάστηκε σε εκείνη θέα. Η γυναίκα μου και οι συγγενείς της βούτυξαν το δελτίο, λέει, στο σημείωμά του ο αυτόχειρας. Εδώ και στη Στάρ είναι πρώτο θέμα αυτό. Χρυσό δελτίο των 900.000 ευρώ τον έστειλε στο θάνατο. Η γυναίκα του το έκλεψε και, του έκανε έξωση από το σπίτι του που της χάρισε. Κρεμάστηκε από τον μπαλκόνι. Η προδοσία και οι απειλές οδήγησαν τον 87χρονο στη αυτοκτονία. Συνεχίζω με την αυτεμπορική. Ο Έλληνας δανειολήπτης πριν και μετά την κρίση. Στίχημα η αλλαγή κουλτούρας για τράπεζες και τα καταναλωτές. Και κλείνουμε με τύπο της Θεσσαλονίκης. Δαγκωτός στους αυτοδιοικητικούς. Η πόλη γυρνάει την πλάτη της στα κόμματα με μπροστάρι τον Ζέρβα. Έρευνα δείχνει πως 7 στους 10 θα ψηφίσουν αυτοδιοικητικά. Άρον-άρον οι πολιτικοί αρχηγοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εσύ, Ανθή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός εδώ πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μένιο. Αυτός εδώ πέρα που ο άνθρωπος που επέλεξε να αυτοκτονήσει. Ναι. Πούμε, η γυναίκα του πόσο χρόνο ήταν? Α, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Γιατί ρωτάς εμένα? Ρωτάω, ρε παιδάκι μου, πως έχεις περισσότερο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, αλλά γιατί το ρωτάς? Τι σημασία έχει τα έχουν τα χρόνια? Άμα του άρπαξε του ανθρώπου το λαχείο, τι πήρε? Λέω, ήταν πιο νέα. Αυτός ήταν 87 ετών. Πόσο πιο νέα να ήταν? Άντε να ήταν. Καλά, άμα αρχίσουμε τώρα με τις εικασίες, έλεγα, άμα ξέρεις. Ορίστε. Λοιπόν. Ξεκίνησε. Άμα είναι να ξεκινάμε όλοι εδώ πέρα με νεύρα πρωί-πρωί. Καλέ, ποιος έχει νεύρα? Άσπισε πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη και χρόνια πολλά. Και στους τηλεθεατές μας. Τα πάμε αυτά τα χρόνια πολλά. Θέλω να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ το δικό μου κοινό. Εντάξει. Σε πειράζει? Λοιπόν, αφή μου, πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πάω να κάνω τη βόλτα μου στο διαδίκτυο. Ναι, κάντε να. Λοιπόν. Έθνος.gr. Δημοσκόπηση της ΣΕΑΛΚΟ για το Open. 5,6% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο θέμα. Μισό λεπτάκι. Τα κόλπα των 120 δόσεων και οι ανησυχίες των δανειστών. Η Εφημερίδα. Ανατροπή από ΣΤΕ. Δεν δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας οι δημόσιοι υπάλληλοι. CNN.gr. Συνταγματικές υπερικοπές 13ου και 14ου μισθού. Τι απαντά το ΣΤΕ? Ελλάς Τζέρναλ. Γνώμονας η Ελλάδα των Πολών, είπε ο Τσίπρας, συσπήρωση ισχυρό μήνυμα στην κάλπη. Προχωράμε με το SL Press. Γιατί είναι στόχος στο Καστελόριζο, τι έλεγε Τούρκος Ναύαρχος το 2008. Πάμε στο thetalk.gr, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Έλλη Στάι. Γκάλοπ Άλκο στο Open. Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με 6,3% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να ολοκληρώσουμε με την ναυτεμπορική, Αλέξης Τσίπρας, χάρτινη τίγρης, η αντίπαλή μας. Έτσι λοιπόν έχουν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Τώρα, hashtag, από χθες είναι το Game of Thrones. Game of Thrones, δεν ξέρω αν βλέπετε, πάντως τελείωσε. Αυλαία, ναι. Έριξε αυλαία, σωστά, Μένιο. Και όσοι το παρακολουθούσαν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι. Και μάλιστα οι χρήστες του διαδικτύου απογοητεύτηκαν και γι' αυτό έγραφαν
πάρα πάρα πολλά σχόλια. Όχι μόνο για το σενάριο, αλλά και για τα λάθη, τα τεχνικά, βγαίνανε μπουκάλια, για όλα αυτά, μπουκάλια, καφέδες, τα πάντα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στα Χανιά να μιλήσει και από εκεί τραβήχτηκαν κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, υπάρχει μία φωτογραφία που έγινε viral και αποτέλεσε κίτσι σκάνδαλο, γιατί κοιτάξτε την. Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βγαίνει και λέει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία πειράχτηκε και μάλιστα λέει μπήκε πλήθος κόσμου πάνω σε στέγες και σε σημεία που δεν είχε. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εμείς δεν πειράξαμε την φωτογραφία και τελικά αποκαλύφθηκε ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν βάλει το χεράκι τους. Η συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν ανέβηκε στη νέα σελίδα, η οποία ζήτησε και συγγνώμη από το κοινό. Ποιος την πήραξε τη φωτογραφία? Λένε ήταν μία χρήστης του Facebook, τέλος πάντων, που βγήκε και είπε συγγνώμη. Και ήταν μετακλητή υπάλληλος από ό,τι φάνηκε μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν στέλεχος όπως... Δεν δουλεύει αυτή. Και πώς ήταν μετακλητή? Δηλαδή πώς έγινε αυτό το πράγμα? Παιδί μου, βγήκε μια φωτογραφία. Η γυναίκα την βρήκε από κάπου, όπως εξήγησε στο Facebook. Πώς αποδείχθηκε ότι αυτή η γυναίκα την πείραξε? Έγραψε στο Facebook συγκεκριμένη κυρία ότι εγώ την ανέβασα τη φωτογραφία, αλλά δεν την πείραξα εγώ. Την βρήκα από κάπου. Και ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν δικό μου το λάθος, γιατί μου το έχετε χρεώσει. Βγαίνει η νέα σελίδα λοιπόν που πήρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία και λέει ότι συγγνώμη, ήταν fake news και δεν το θέλαμε αυτό. Λάθη γίνονται, τέλος πάντων. Άρα από τη συντακτική ομάδα της νέα σελίδα έγινε το πείραγμα? Δεν έγινε το πείραγμα. Την βρήκαν τη φωτογραφία από κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Κάποιος άλλος πείραξε. Έγινε viral στο Facebook. Δηλαδή, μπορεί να την πείραξες εσύ και την ανέβασες. Την πήρε η νέα σελίδα. Την πήρε η κυρία και μετά την έδωσε στη νέα σελίδα. Έτσι γίνεται. Μπορεί να την πειράξει και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε. Κατάλαβε τι εννοώ. Ιορδάνη μου, καλέ μου από την. Άμα δεν τσεκάρουμε δηλαδή την κυρία. Γιατί άμα δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε μεταξύ μας, πώς θα τα καταλάβει ο κόσμος? Η φωτογραφία ποιος την πείραξε, παιδάκι μου? Α, παιδιά, δεν καταλαβαίνω άνθρωπος. Χρυσέ μου άνθρωπε, έτσι βγαίνουν τα fake news. Είναι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι η ανθή επί πολλές ανθές, για να σου το δώσω να καταλάβει. Είναι με πάρα πολύ κόσμο. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία την πήρε μια κυρία. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα. Το καταλάβαμε, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Ποιος είχε συμφέρον να δείξει άδεια πλατεία ή γεμάτη πλατεία? Για πλάκα το κάνανε, ρε παιδί. Α, για μου. Πλάκα, για πλάκα, ένα αστείο. Και έτσι κυκλοφόρησε. Και η διαρροή πήρε άλλη διάσταση. Ωραία, Ανθή μου. Το κατάλαβες τώρα? Ανθή μου, λοιπόν, πρέπει να τα καταλαβαίνουμε αυτά μεταξύ μας, γιατί τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Εγώ το κατάλαβα. Α, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν και πάω στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου. Για να δω αν θα το καταλάβεις αυτό το θέμα. Λοιπόν, κάλεσε τον... Αν μου το δώσεις να το καταλάβω, θα το καταλάβω. Δεν το πιστεύω σήμερα. Η κυρία Δούρου, λοιπόν, έχει βγάλει ένα σποτ για το μάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο έχει διχάσει και έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο. Το έχεις δει το συγκεκριμένο? Βεβαίως. Δείξω το έχουμε να το δείξουμε. Λοιπόν, αν το έχουμε, ας το δείξουμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, οι χρήστες του διαδικτύου γράψανε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει η κυρία Δούρου να χρησιμοποιεί την τραγωδία στο μάτι για τις δικές της σκοπιμότητες. Και δεν της είπαν μόνο αυτά. Από κάτω της χίλια μύρια της έσφυραν. Ναι. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι από τα likes και τα dislikes που υπάρχουν κάτω από τα διάφορα βίντεο, τα like που πήρε ήταν μόνο 33 και τα dislikes ήταν χιλιάδες. Τέλος πάντων, βγαίνει το συγκεκριμένο βίντεο, η κυρία Δούρου απάντησε ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να χρησιμοποιήσω την τραγωδία στο μάτι και είμαι εδώ για να απαντήσω και μάλιστα αν θέλετε να απαντήσω και σε ό,τι έχετε σήμερα, 21 Μαΐου το απόγευμα, μπορούμε να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο στο Facebook. Στο συγκεκριμένο διάλογο λοιπόν κάλεσε και τον κύριο Πατούλη. Λοιπόν, ο κύριος Πατούλης όμως δεν θα δέχτηκε τελικά να είναι στο συγκεκριμένο debate και μάλιστα μίλησα χθες μαζί του. Επικοινώνησα μαζί του για να δω αν όντως ισχύει το debate. Ο ίδιος μου είπε λοιπόν ότι ναι, με κάλεσε η κυρία Δούρου, ήμασταν στην εκπομπή της κυρίας Στάι και με κάλεσε σε ένα debate στο Facebook, αλλά δεν θα βγω μαζί της, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα από μέρους. Στο Facebook να γινόταν. Mm-hmm. Σήμερα θα βγει η κυρία Δούρου στο Facebook και θα απαντήσει ανοιχτά στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι δικαίωμα και του Πατούλη πάντως να μην θέλει να αποδεχθεί αυτή την πρόταση. Δεν είναι στο Facebook. Εντάξει, σαφώς. Ναι, αυτό λέμε. Είναι και δικαίωμα. Δεν μπαίνει στο κάδρο του ευθύνη. Λέει, ας πούμε, θέλω να βγω στο Facebook. Ωραία. Βγες, ναι, εντάξει, ναι, σαφώς και έτσι. 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Ναι, και για τους δικούς του λόγους που σας προείπα. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα και σε πολλές φωτογραφίες μάλλον που έγιναν viral από χθες. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας κυκλοφορεί με κόκκινα χυλάκια στο Μάγουλο. Από τον Πειραιά, το βλέπετε, από τον Πειραιά είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία και το παθιασμένο φιλί έπεσε εκεί στον Πειραιά.
Λοιπόν, κάποια κυρία φαίνεται ότι άρπαξε τον πρωθυπουργό, τον φίλησε στο μάγουλο και άφησε το κραγιόν της πάνω στο μάγουλό του. Από χθες, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τι κραγιόν φορούσε η κυρία. Αν μας βλέπει, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, ας μας στείλει ένα μήνυμα. Και περνάω σε άλλο ερωτικό θέμα. Στον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος αποκάλυψε ότι δεν ζηλεύει και γιατί το είπε αυτό. Θυμάστε τον έρωτα με την Σκάρλετ Γιόχανσον που έχει ο κύριος Τσακαλώτος. Χθες λοιπόν μάθαμε ότι αραβωνιάζεται η κυρία Γιόχανσον για τρίτη φορά. Ο κύριος Τσακαλώτος λοιπόν πριν ξεκινήσει την ομιλία του λέει «Εύχομαι στην Σκάρλετ τα καλύτερα». Γιατί εμείς οι αριστεροί δεν ζηλεύουμε και θέλουμε ο κόσμος να πηγαίνει μπροστά. Λοιπόν, και χθες η Ιορδάνη με ρώτησες και μου ζήτησες να σου βρίσκω φωτογραφίες από υποψήφιους. Ωραία. Περίεργες φωτογραφίες. Εμείς λοιπόν έχουμε τον καλύτερο υποψήφιο, τον έχουμε εδώ μέσα στα πόδια μας. Είναι στο Open, τον αγαπάτε και δεν άλλος, από τον Νίκο Μουτσινά. Ο Νίκος Μουτσινάς λοιπόν έκανε τη δική του κάρτα, κατεβαίνει για την παρέα και σύνθημά του έχει κάτω τα κοντομάνικα. Όσοι λοιπόν θέλετε να τον ψηφίσετε, μπορείτε να τον ψηφίσετε άνετα το μεσημέρι. Νομίζω αξίζει. Εγώ του δίνω την ψήφο μου εν λευκό. Αυτά από μένα. Καλή σας ημέρα. Σε ευχαριστούμε, Ανθή. Για λέγε, Σημαίνιο. Είχαμε αυτό το νυχτερινό που προανήγγειλες λίγο νωρίτερα. Ανακοινώθηκε και επίσης από την οικογένειά του. Είναι νεκρός ο Νίκη Λάουντα, αυτός ο θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έφυγε από την ζωή στην Αυστρία, τη γενέτειρά του, στην Βιέννη, με συγχωρείτε, τη γενέτειρά του, διότι είχε τεράστια προβλήματα υγείας, είχε κάνει μεταμόσχευση στο πνεύμονα, είχε κάνει και μεταμόσχευση στο νεφρό. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το ατύχημα που βλέπετε, 1976, σώθηκε ως εκθαύματος, αλλά τότε ξεκίνησαν τα πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Ο αθεόφοβος, παρότι και γόταν, πήγε στο νοσοκομείο και 6 εβδομάδες μετά γύρισε για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Και έγινε το 75, το 77, το 84, ένας θρύλος του παγκόσμιου... Δεν ήταν απλώς ένας πιλότος. Ένας θρύλος. Ναι. Το λέμε θρύλος, αλλά να πούμε στους φίλους τηλεθέατες, άλλαξε την ιστορία της Φόρμουλα 1. Βεβαίως. Με τα αυτοκίνητα που ουσιαστικά κατασκεύασε με τον τρόπο που οδηγούσε, με τον τρόπο που τα κατασκεύασε, με τον τρόπο που έβαζε τον οδηγό να κάθεται... Έχει και φιλοσοφία. Ναι. Θυμάσαι την κόντρα του με τον Χάν. Βέβαια, έγινε ταινία. Έγινε ταινία. Πώς, ας πούμε, ο Χάν ήταν ένας τύπος έξω καρδιά, ήταν όλο γυναίκες, ποτά κτλ. Και αυτός ήταν ο μεθοδικός Γερμανός. Η ταινία είναι ράς. Πραγματικά. Όσοι παιδιά μπορείτε να καθίσετε να το δείτε για να δείτε τι μεγάλος ήταν αυτός ο Νίκη Λάουντα. Αυτός ο θρύλος λοιπόν. Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας, όχι τα ευχάριστα, διότι όπως είχαμε προαναγγείλει, δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός χτες στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έμεινε άδειο το Ολυμπιακό στάδιο και έτσι λοιπόν, βάσει των κανονισμών, ο Ολυμπιακός πέφτει στην Α2. Περιμένουμε να δούμε τώρα δίκες, ιστορίες, δηλώσεις και κοντραδηλώσεις. Την πρώτη πάντως την είδαμε από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πάμε να τη δούμε. Είναι δυσάρεστα πράγματα. Εδώ κανονικά έπρεπε να έχει 20.000 κόσμο, να χαρούμε όλοι έναν ωραίο αγώνα. Από την άλλη όμως υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανονισμοί. Το μπάσκετ δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ποδόσφαιρο, όπου εκεί γίνονται εγκλήματα παντού και υπάρχει ατιμωρησία. Στο μπάσκετ υπάρχουν νόμοι, κανονισμοί και όταν κάποιος τους καταστρατηγεί θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες συνέπειες. Ελπίζω ότι δεν θα βρεθεί και κανένας να προσπαθήσει αυτό να το αλλάξει, γιατί θα μας βρει όλους απέναντί του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Πιτίνο, ο Αμερικανός, έβγαζε φωτογραφίες και είπε ότι αν στείλω αυτά στην πατρίδα μου θα γελάνε. Είμαι πολύ λυπημένος με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και έκανε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία θα αφήσει γένεια για να μέχρι να ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός θα έχει γένεια. Πάμε να δούμε τον Ρικ Πιτίνο. We're gonna go a month without playing basketball. I'm probably just as unhappy with the Federation for pushing this back so much. And I don't understand why we're not playing for a month. We're pushing it back. And without rules, you have anarchy. And you need discipline, you need rules. So it's not about Olympiakos or Panathinaikos. It's about the federation. It's about leadership of the people of Greece. I'm just anxious to play again. And it's been a long time now. That's why I'm growing a beard right now. Until we play, I'm growing this beard. Ναι.
Ήρθε από την Αμερική. Είπε ότι έχω δει μέσα σε λίγους μήνες όσα δεν έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου τη ζωή και είναι μεγαλούτσικος. Mm. Πάμε εκεί που έχει κανονικό αθλητισμό και κανονικό μπάσκετ. Πάμε στην Ισπανία να δούμε πώς πανηγύρισε η Τσέσεκα του Δημήτρη Τούδη τον μεγάλο τίτλο της Ευρωλίγκας. Δημήτρης Τούδης με 2 πια τίτλους στην καριέρα του. Αποθεώθηκε από τους παίκτες του που τον σήκωσαν τα χέρια με συνθήματα. Ένας σπουδαίος προπονητής που θύτευσε δίπλα στον Ομπράντοβιτς για πολλά χρόνια και στη συνέχεια ολομόναχος κατάφερε να φτιάξει αυτό το θαύμα της Τσέσεκα. Ποδόσφαιρο, Ιταλία, Γιουβέντους με πολυπληθείς φίλους στην Ελλάδα. Η Γιουβέντους λοιπόν η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος. Έχει μεγάλο από τον Λίο Μέση. Είναι η ώρα που τα παιδιά πάνε σχολείο και θέλουν να τα προλάβουν. Ο Λίο Μέση λοιπόν με τα 2 γκολ που πέτυχε ισοφάρισε με την Αιμπάρ το παιχνίδι, ισοφάρισε και η Ιορδάνη ένα θρυλικό ρεκόρ. Έγινε 6η φορά πρώτο σκόρερ στη Λα Λίγκα στην Ισπανία και το θρυλικό αυτό ρεκόρ το κατήχε ο Ντέλμο Θάρα, ένας φανταστικός Ισπανός ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Athletic Bilbao. Να και η σχετική κάρτα με τον Μέση πια να είναι στην κορυφή με 6 Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Να σας κλείσω με κάτι που σας ενδιαφέρει να πάτε στη διοίκηση να το διαπραγματευτείτε, την άξισή σας δηλαδή. 6 εκατομμύρια ευρώ προτείνει αύξηση στον Pep Guardiola η διοίκηση Manchester City. 6 εκατομμύρια το χρόνο, κύριε. Πόσα το χρόνο τώρα, κύριε. Έπαιρνε 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το πάει στα 23 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Του δίνει τετραετές ή πενταετές κλειστό συμβόλαιο, δηλαδή να πάρει 2 ή 5, 10, 120 εκατομμύρια τόσα. Μετά ευχαρίζοντα πάμε να τον κουβαλάμε τη βαλίτσα. Είναι και ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Ναι, φίλε μου. Είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αύξηση, κύριε Γιάννη μου. Είναι 14. Παίρνει και δώρο, παίρνει και δώρο στους γιάννων. Επίδομα, αντίθεση θα παίρνει επίδομα. Και επίδομα. Μενιό, μια που είσαι εδώ, πες μας και την προσφορά τώρα που έχουμε. Μέχρι την Παρασκευή είναι. Ηρώ. Όχι, είναι άνδρος. Ναι. Λοιπόν, Μικρά Αγγλία είναι λοιπόν, στην Άνδρο. Για πάμε στη Μικρά Αγγλία εκεί που θα πάτε να απολαύσετε παραλίες, αέριδες, ανέμους. Μικρά Αγγλία λοιπόν, το Boutique Hotel, φανταστικό. Βλέπετε τα νερά του και στο ξενοδοχείο και δίπλα στη θάλασσα. Για να το διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το τριήμερο στη Μικρά Αγγλία Boutique Hotel και παρακαλώ και σπα μαζί, κλείστε στο 14584, καλέστε δηλαδή ή στείλτε ΑΚ ονοματεπώνυμο Γιάννη Σαραντάκος στο 14584. Φασφαίρις, ταξίδια, μεταφορές για δύο ζευγάρια. Άρα 4 άτομα. Μπορεί να κερδίσεις ένα το δώρο αυτό, ναι, και να πάρεις την παρέα σου και να πάρεις. Οι δυο μας δηλαδή με την παρέα μας. Έτσι. Εγώ με τον Γιάννη και την παρέα μας. Καλύτερα να πάω εγώ με την Ανθή και τους φίλους μας. Όπως νομίζω. Εγώ δεν θα φέρω κανέναν. Θα πάμε τη δική σου παρέα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Αμέσως μετά θα είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Παντελής για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν με τις 120 δόσεις αλλά και με τα θέματα τα ασφαλιστικά. Έλατε. Καλημέρα. Επιστρέψαμε κύριε και κύριοι, ο Ελλάδος 7, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος, εδώ στον αέρα του Open. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη και στα υποκοριστικά, στον Κώστα, στον Τίνο, στη Λένα. Ελεονόρα. Όλα. Ό,τι γιορτάζει όπως εύστοχα είπαμε νωρίτερα, η μισή Ελλάδα. Η άλλη μισή είναι του Αγιανιού, έτσι, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί μας δύο άνθρωποι από το χώρο, μάλλον τεχνοκράτες θα τους χαρακτηρίζα, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εκτεθούν στην πολιτική σκηνή. Ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, εργατολόγος, επικεφαλής της πολιτικής σκηνής Όρθια Ελλάδα, όπου κατεβαίνεται και υποψήφιος για την Ευρωβουλευτική. Όλοι ψηφιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Όπου διεκδικείται το Σταυρό. Μάλιστα. Ως υποψήφιος. Μπορεί να τα πει και μόνος του καλύτερα. Όχι, όχι. Θα λέω θέλει να μας κάνει την παρουσίαση ο κ. Όχι, όχι. Όταν είμαι εδώ μαζί ο Γιάννης Σαραντάκος. Το έχει κάνει και αυτό. Το έχει κάνει και αυτό. Το είπε ο κ. Σαραντάκος. Να πούμε, όχι, εγώ δέχομαι την πάνω το πείτε καλύτερα. Να πούμε μια χρησιμότερη, όχι προσωπική. Επειδή με ρωτάνε και μορφωμένοι άνθρωποι και τα ποινικά. Κύριε Μητρόπουλο, τον κύριο Παντελή θα τον παρουσιάσει ο Γιάννης. Αφού μου απευθύνεται. Μια καλημέρα να του πείτε τον άνθρωπο. Θα τον παρουσιάσει ο Αλέξης. Να το πει εγώ, κύριε Αλέξη, για κάντο και αυτό. Μα είναι τόσο καλό φίλο. Θα εδέχεται ότι παρουσιάσει. Μαζί μα είναι και ο κύριο Παντελή, Παναγιώτη Παντελή, φοροτεχνικό.
τον γνωρίζουμε όλοι για τις συμβουλές του σχετικά με την εφορία, δύσκολες συμβουλές και για Παντελή, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Κώστα Μπακογιάννη. Κύριε Παντελή, καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία. Καλημέρα, όπως λέμε σε όλους τους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ. Τι σας λένε λοιπόν οι μορφωμένοι που λέγατε? Όχι, θα, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια για το Ευρωκοινοβούλιο είναι επικρατειακά. Ισχύουν για όλη την επικράτεια. Όπου ψηφίζει κάποιος. Δεν το ξέρουν, κύριε Χατσαπόλου, κύριε Σαρά. Δεν κάτι άλλο δεν ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Σας διευκολύνω ακόμα περισσότερο. Όχι. Το ότι είστε επικεφαλής της ομάδας δεν σημαίνει ότι δεν θέλετε σταυρό. Όχι, βέβαια. Δεν ισχύει όπως είναι η πρόεδρο των κομμάτων. Όλοι ψηφιζόμεθα. Ακριβώς. Μην γελιέστε. Είναι επικεφαλής ο κ. Μητόπουλος, αλλά θέλει σταυρό για να εκλεγεί. Μην πείτε είναι πρόεδρος, άστον, πάμε στους υπόλοιπους. Και αυτό με ρωτάνε, λέει, όλοι ψηφιζόμεθα και βεβαίως κρινόμεθα. Πάμε τώρα στο σημερινό. Η απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας χθες, ουσιαστικά αποχαιρετάμε 14ο μισθό. Είναι πολύ στο δημόσιο, αρνητική, σημαντική εξέλιξη. Βγήκε η αξιότιμη κυρία Πρόεδρος, είχαμε διαρροή. Και όχι μόνο είχαμε διαρροή, είχαμε και αποσπάσματα εντός εισαγωγικών. Ένα από τα οποία αποσπάσματα με φοβίζει ότι θα δημιουργήσει θέμα και στο δώρο του ιδιωτικού τομέα. Εάν το Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Χασαπόπουλε, κύριε Σαντάκο και αγαπητέ Παναγιώτη, είπε στη προχθεσινή διάσκεψη αυτά τα οποία ένα εγκυρότατο site και συνάδελφός σας, έγκυρος εργατικός, λέει, φαίνεται ότι θα μπει μείζον θέμα και για τα δώρα των συνταξιούχων, τα αναδρομικά, αλλά και για τα δώρα που ευτυχώς υπάρχουν στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα. Εμάς μας έχει βασανίσει αυτό, αν όντως είναι έτσι. Φοβάμαι ότι έχει βγει η απόφαση ότι η στοιχειολόδη προχτές διάσκεψη αποφασίστη να μην χορηγούνται ο 13ος και ο 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Και μονίμους και αόριστου χρόνου και ορισμένου χρόνου και νουπουδουδού. Είναι αρνητική δικαστική εξάρτηση. Είναι και μεγάλη απόφαση. Είναι και μεγάλη άρα, απόφαση. Μεγάλη απόφαση γιατί είναι. αυτά τα δώρα έτσι κι αλλιώς είτε θα είναι δρομολογηθεί για να αρχίσουν να δίδονται. Δηλαδή μετά από αυτή την απόφαση. Βεβαίως και πολύ, κύριε Χατσαπόπουλε. Θα ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Σε μια εφημερίδα σήμερα είναι μπροστά σας στον κύριο Σαδέκο, λέει ότι πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι, επειδή οι Δήμοι δεν κάνανε εφέσεις, έχουν εισπράξει. Για αυτούς θα μπει θέμα επιστροφής. Το λέει εδώ πρωτοσέλιδα. Είναι δήμαρχοι οι οποίοι ουσιαστικά είχαν την οικονομική και λόγω ευαισθησίας και λόγω εκλογών. Και λόγω πολύ καλά το είπατε, αλλά και επειδή με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης πάρθηκε ψηφίστηκε ρύθμιση να μπορούν να μην κάνουν έφεση. Έτσι είναι. Και δεν κάνανε πολύ έφεση. Εγώ προσθέτω και καλώς, αλλά ήρθε ο ψυγενός η απόφαση αυτή. Άρα αυτή πρέπει να τα επιστρέψουν. Αυτή φαίνεται υπάρχει θέμα. Από τους παρέντρους, όχι από τους δημάρχους, κύριε Χατσαπόπουλε. Από τους παρέντρους. Ναι, απολύτως κατανοητό. Άρα είναι πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη. Εμείς άλλα περιμέναμε, διότι ήταν το έκτο τμήμα που είχε αποφανθεί με ψήφους 6-1 να δοθούν τα δώρα. Και τελικά ήρθε η Ολομέλεια και είπε αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, διότι... η κυβέρνηση πώς θα το χειριστεί. Η κυβέρνηση ουσιαστικά της λύνει τα χέρια αυτή η απόφαση. Δεν της λύνει τα χέρια. Τι? Διότι η χορήγηση των δώρων και η επαναβίωση των πιο σημαντικών θεσμών του εργατικού δικαίου και του δημοσιολογικού είναι θέμα πολιτικό. Παρά την απόφαση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τις αποφάσεις για τους συνταξιούχους. Δεν τις εφήρμοζε. Το να μην εφαρμόζει η κυβέρνηση σημερινή για 5 χρόνια τις αποφάσεις του ΣΤΕ για τους συνταξιούχους ήταν πολιτική στάση. Σωστό. Τώρα μπορεί και αυτό να πει, κύριοι, βγάλατε αυτό, εγώ θα συνεχίσω να τα δίνω. Κύριε Παντελή, να έρθουμε σε εσάς τώρα να μας πείτε τι γίνεται με τις 120 δόσεις. Θα ανοίξουν εχθές. Έτοιμοι μας λέτε, είναι η πλατφόρμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τις προηγούμενες μέρες και μας είχε επισκεφθεί στο επιμελητήριο ο κύριος Κορμούσης, ο οποίος μας είπε ότι η πλατφόρμα είναι ήδη έτοιμη. Είναι έτοιμη από τις αρχές του χρόνου, από την άποψη ότι περιμένουμε από τότε να μπει η ρύθμιση. Την περιμένουμε, να το πω έτσι, από ώρα σε ώρα. Βέβαια, ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Όσον αφορά το θέμα της εφορίας, η ρύθμιση είναι μέχρι και 28 Ιουνίου. Άρα χρόνος υπάρχει. Όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων. Θα ανοίξει σήμερα η πλατφόρμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανοίξει σήμερα η πλατφόρμα, τουλάχιστον με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες. Γιατί στις εφορίες ο κόσμος, αυτό που λέει, είναι ότι μάλλον Τετάρτη πάει. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα ή τουλάχιστον αυτή είναι η συζήτηση. Τώρα οι εφορίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν νομίζω ότι έχουν την πληροφόρηση. Τεχνικά θέματα είναι αυτά τα οποία έχουν μείνει. Σε κάθε περίπτωση
δεν υπάρχει το πρόβλημα ότι είναι κάτι το οποίο ανοίγει σήμερα και τελειώνει αύριο το πρωί. Υπάρχει ο χρόνος, όπως υπάρχει ο χρόνος και για τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πάνε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι θα πρέπει να μπει μέσα, να διαλέξει τις δόσεις μόλις ανοίξει η πλατφόρμα τις οποίες θέλει, γιατί είναι αντιστρόφως ανάλογο το θέμα των προστήμων και των δόσεων. Όσο λιγότερες δόσεις, τόσο περισσότερο είναι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις οι οποίες διαγράφονται. Θέλω να πω δηλαδή, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάει να πληρώσει εφάπαξ, διαγράφονται όλα τα ποσά που είναι από προσαυξήσεις, δεν μιλάω για κεφάλαιο. Όπως και το θέμα της ρύθμισης των ασφαλιστικών ταμείων. Εδώ να κάνω δηλαδή, μια μέσα, συγγνώμη, εσείς την έχετε δει αυτή την πλατφόρμα που δουλεύει? Όχι, δεν έχουμε δει την πλατφόρμα. Περιμένουμε. Θα μπαίνεις μέσα και θα είναι, ας πούμε, θα βάζεις εσύ τις δόσεις και θα σου βγάζει. Θα σου βγάζει τις δυνατότητες τις οποίες έχεις. Για πληρωμή ή 120. Καλά, όλοι οι περισσότεροι θα πάνε 120. Εντάξει, στο έως 120, ναι. Γιατί έχουμε και τους άλλους κόφτες, ανάλογα με τα παιδιά, ανάλογα με το ποσό της δόσης και πάει λέγοντας. Αυτό θα είναι το θέμα μπαίνοντας μέσα. Όσο περισσότερες δόσεις, σου δίνει δυνατότητα δηλαδή να διαλέγεις δόσεις και να βλέπεις δίπλα το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσεις. Δύο πράγματα χρηστικά και για τον κόσμο. Όσοι ήταν στην παλιά ρύθμιση του 43-21, την παλιά ρύθμιση της κυρίας Βαλαβάνη, των 100 δόσεων αν θυμώνται, ναι, ναι. Αυτοί όλοι δεν μπορούν να υπαχθούν και συνεχίζουν να πληρώνουν τη ρύθμιση στη νέα ρύθμιση. Μέσα δεν μπορούν να υπαχθούν τα νομικά πρόσωπα. Άδικο αυτό, κύριε Βουλή. Με συγχωρείτε που διακόπτω, δεν είχα την πρόθεση, αλλά άδικο. Είναι πραγματικά πολύ άδικο. Γιατί κάποιος ο οποίος είχε πιεστεί για να κρατήσει αυτή τη ρύθμιση και έχει δημιουργήσει νέες οφειλές, τώρα δεν μπορεί να φύγει από τη ρύθμιση και τις νέες οφειλές δεν μπορεί να πει στην καινούργια. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως το λέμε. Όπως και για τα νομικά πρόσωπα. Αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαν να τα ενώσουν σε μία. Ασφαλώς. Θα μπορούσαν να τα ενώσουν σε μία και να μπορέσουν δηλαδή, να τα ενώσουν. Εγώ που ήμουν πονηρός και είχα ρίξει την παλιά ρύθμιση, τώρα μπορώ να μπω στην καινούργια. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως και σας λέω, το μικρό το μαγαζί που συνεταιριστήκανε δύο και έχουν φτιάξει μια ΜΕ, μια ΕΕ και θέλουν να μπουν στις 24 δόσεις που σήμερα δίνει, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να το απεξέλθουν και εδώ μιλάμε για πάνω από 200.000 νομικά πρόσωπα. Να κάνω όμως και μια άλλη παρατήρηση, την οποία αναφορά το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων. Εδώ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα εκαθάριση του 2018. Mm-hmm. Αυτή η εκαθάριση θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τι λέει η ρύθμιση? Η ρύθμιση λέει ότι βεβαιώθηκε στο 19 θα πρέπει να πληρώνεται. Τουλάχιστον μας έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει και ειδικό εικονίδιο, ειδικό νταμάκι μέσα στην πλατφόρμα πάντοτε για τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε αυτό που αφορά τις φορές του 2018 και βεβαιώνεται το 19 να μπορέσει να μπει και αυτό στη ρύθμιση έως 120 δόσεων. Και αν αυτό γίνει, πραγματικά είναι θετικότατο. Λοιπόν, πάμε κύριε Μητρόπουλε και κύριε Παντελή να δούμε την Αδαμαντία Λιόλη που είναι με τον κύριο Γιάννη Τζούνη, που είναι γραμματέας Ομοσπονδίας ΟΤΑ. Για να ακούσουμε και τι λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν στους Δήμους, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, πολύ. Αδαμαντία μου, καλημέρα. Έτσι, καλή σας μέρα. Αυτό που έχω να σας μεταφέρω, Γιάννη και Ιορδάνη, είναι την ψυχρολουσία ουσιαστικά των ενεργεία δημοσίων απαλλήλων κατόπιν των πληροφοριών που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας πλέον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την οριστική κατάργηση, το οριστικό τέλος του 13ου και 14ου μισθού. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι και οι ρυθμίσεις είναι συνταγματικές σχετικά με τις περικοπές των δώρων. Μιλάμε για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και φυσικά το επίδομα θερινής αδείας. Οι εργαζόμενοι επίσης μας μεταφέρουν ότι πλέον υπάρχει στροφή 180 μοιρών ουσιαστικά στη θετική αντίδραση που είχαν αρχικά με την απόφαση που είχε ληφθεί και την εισήγηση του 6ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν λοιπόν των πληροφοριών αυτών της Ολομέλειας. Να αναφέρουμε μάλιστα ότι μιλούν επίσης και για διαφορά στην αντιμετώπιση του συγκριτικά με άλλους υπαλλήλους, όπως τους δικαστικούς υπαλλήλους, και διαφορετική αντιμετώπιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το θέμα τέθηκε στην Ολομέλεια αρχικά την 1η Φεβρουαρίου με εισηγήτρια η οποία πλέον για λόγους σοβαρούς οικογενειακούς αποσύρθηκε και πλέον έχει οριστεί νέα εισηγήτρια. Μάλιστα, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας φυσικά έχει αναφέρει πως πρόκειται για πληροφορίες και ότι ένα μέρος των δημοσιευμάτων είναι μυθιστορηματικού χαρακτήρα, όπως είπε ίδια, και σε κάθε περίπτωση. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες όμως επιβεβαιώνονται. Συνήθως επιβεβαιώνονται. Ναι. Αυτό μας μεταφέρουν και οι εργαζόμενοι, ότι οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες. Περιμένουμε την απόφαση μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε τους εργαζόμενους που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες αυτές. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Τζούνη να μας μεταφέρει και αυτός πώς εκτιμά λοιπόν τις πληροφορίες αυτές για την απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλής Επικρατείας. Καλημέρα.
Καταρχήν, μία καλημέρα και από εμάς. Να πω ότι συνήθως οι αρνητικές πληροφορίες επιβεβαιώνονται, οι θετικές δεν επιβεβαιώνονται. Και παρότι πρέπει να έχουμε μία επιφύλαξη για να δούμε τι γράφει η απόφαση του ΣΤΕ, εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι στους κόλπους των εργαζομένων επικρατεί περισσότερο θυμός παρά απογοήτευση. Έχουμε απογοητευτεί πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά είμαστε και πολύ θυμωμένοι. Και είμαστε θυμωμένοι γιατί δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο θεσμικά το θέμα και να πούμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη κτλ. Πώς αλλιώς, κύριε Τζούλη, πώς αλλιώς να το αντιμετωπίσεις. Είναι μία πίκρα ατελείωτη στη λογική της διαφορετικής στάσης που πολλές φορές παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη, όχι μόνο πάνω σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, αλλά και στο ίδιο θέμα διαφορετική χρονική περίοδο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι για τους ίδιους τους δικαστικούς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές υπερικοπές του 12, του 13 με του 40-93. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι για τους δικαστικούς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές υπερικοπές των συντάξεων, όπως και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Να πούμε ότι έχει βγάλει ολομέλεια του ΣΤΕ αντισυνταγματικές τις περικοπές του 40-93, το 14 και για τους καθηγητές και για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Το σκεπτικό λοιπόν αυτών των αποφάσεων φαίνεται να ανατρέπεται πλήρως σήμερα, όταν μάλιστα και η εισήγηση της πρώτης, γιατί και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη απορία, η πρώτη εισηγήτρια στο ΣΤΕ τον Φλεβάρη, η οποία και τελικά αποχώρησε, είχε θετική άποψη περί της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών. Μέσα σε 3 μήνες άλλαξε ο εισηγητής, άλλαξε πλήρως και η απόφαση. Εδώ είσαστε λοιπόν πολύ σαφής, εκλονίζεται το αίσθημα. Πριν σας αφήσουμε μια ερώτηση να σας κάνουμε χρηστική, γιατί μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Αυτή η ρύθμιση για τους Δήμους, οι 120 δόσεις ή εν πάση περιπτώσει οι διευκολύνσεις, πότε θα αρχίσει να εφαρμόνεται σε εσάς, ξέρετε καθόλου? Δεν γνωρίζουμε, δεν έχει έρθει κάτι συγκεκριμένο, προκειμένου να πούμε αξιόπιστα πότε θα ξεκινήσει να εφαρμοστεί. Θα θελήσω όμως να επιμείνω, μια και εσείς το αναφέρατε, ότι πλέον θα πρέπει να δοθεί για το θέμα των δώρων, θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Δεν παρετούμαστε, επιμένω στο θέμα αυτό. Για τις εθνικές εκλογές. Ενταφιάστηκε. Μάλιστα. Είναι προφανώς, είναι επίκαιρο το θέμα, θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση εργαζομένων, νομίζω ότι θα πρέπει να λυθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παντελή, δεν υπάρχει για τους Δήμους. Όποιος ψάξει, λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει και όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί δεν θα υπάρχει και πλατφόρμα. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο, ώστε να μπορέσει χειρόγραφα, να το πω έτσι, να ρυθμίσει τις οφειλές τις οποίες. Ετοιμάζονται οι σχετικές εγκύκλοι τώρα, σήμερα, αύριο θα ενημερωθεί. Απλώς το φοβάμαι ότι οι Δήμοι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έτσι. Τώρα κάποιοι φεύγουν δήμαρχοι, κάποιοι ασχολούνται με το. Υπάρχει χαλάρωση. Υπάρχει μια χαλάρωση των θεσμών. Εγώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και η Μητρόπουλε να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον εκλογικό αγώνα. Κύριε Παντελή, επίσης και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια να επαναλάβουμε αυτό το οποίο είπε και ο Αλέξης στην αρχή, έτσι, ότι δεν βγαίνουμε μονάχα γιατί δίνουμε οδηγίες στον κόσμο, θέλουμε και σταυρό. Ναι, βεβαίω. Είναι βασικό. Και να σας πω και κάτι, από Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε. Βεβαίως. Δεν είμαστε χωρίς περιορισμό. Θα μας καλείτε χωρίς περιορισμό. Και όταν εκλεγούμε, διότι είμαστε σίγουροι ότι θα εκλέξουμε Ευρωβουλευτή η όρθια Ελλάδα, θα μας καλείτε. Θα σας παρακαλέσω να μας καλείτε. Βεβαίως, κανονικά. Και μετά θα φεύγεις. Κανονικά θα έρχομαι, γιατί με τιμήσατε διαχρονικά και εσείς και ο σταθμός σας και σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς στο Δελτίο Ειδήσεων σε ένα λεπτό με την Ιωάννου και επανερχόμαστε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται εκτός απρόοπτου να κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα του Τάξης για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές στην εφορία, παρότι ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει χθες. Την Τετάρτη, αντίστοιχη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεδριάζει σήμερα το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο και θα αποφασίσει αν θα αναιρέσει ή όχι το βούλευμα για τη μη χορήγηση άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και αυτό εν μέσω ενός μπαράζ επιθέσεων από αλληλέγγυους. Μπλόκο στα δώρα, αλλά και το επίδομα αδείας φαίνεται πως βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε αυστηρό τόνο η αντίδραση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κατερίνας Αγκιαροπούλου, που κάνει λόγο για ανακριβείς περιγραφές που προσβάλλουν το δικαστήριο.
Προβάδισμα 6,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το Open. Την ίδια ώρα σε θέσεις μάχης βρίσκονται Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης με περιοδίες και ομιλίες, στέλνοντας μηνύματα συσπήρωσης και νίκης λίγο πριν τις κάλπες. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών η θρυλική μορφή της Φόρμουλα 1, Νίκη Λάουντα. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο στα νεφρά όσο και στον πνεύμονα, χάνοντας έτσι τη μάχη για τη ζωή. Ο καιρός, λίγη συννεφιά και μεταφορά σκόνη στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τα Κτέλ. Κίνηση και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε την Ρολάντο. Εμείς και εκεί θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως να θυμίσουμε τον σούπερ διαγωνισμό, διότι δεν κινούμαστε όλοι γύρω από τις εκλογές. Ή εν πάση περιπτώσει, και αν κινούμαστε γύρω από τις εκλογές, μπορούμε να βρούμε ένα διάλειμμα και να πάμε σε ένα πανέμορφο νησί όπως είναι αυτό το νησί της Άνδρου. Με το Open και η εκπομπή μας προσφέρει και τα Elxis Spa προσφέρουν σε δύο ζευγάρια από ένα τριήμερο σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία των Κυκλάδων, το Μικρά Αγγλία Boutique Hotel, με ημιδιατροφή παρακαλώ στο εστιατόριο Dolly's Restaurant και συμπεριλαμβανομένων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Fast Ferries με τα πλοία της Θεολόγος Πι και Fast Ferries Άνδρος, που αναχωρούν καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, συνοπτικά, η εκπομπή μας δίνει σε δύο ζευγάρια όχι μόνο την παραμονή, δωρεάν παραμονή για ένα τριήμερο σε ένα από τα ωραίτερα ξενοδοχεία των Κυκλάδων, στην Άνδρο, δίνει και την ημιδιατροφή, αλλά και τα μεταφορικά για το πήγαινε και το έλα από Ραφίνα για την Άνδρο. Τι πρέπει να κάνετε για να τα κερδίσετε αυτά? Το πολύ απλό, να καλέσετε στο 14584, να στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό σας στο 14584. Θυμίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή, άρα τρέξτε τώρα να συμμετάσχετε σε αυτό για να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα περάσετε τρεις μέρες στην Άνδρο όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δύο πρόσωπα που εκτίθενται στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μιλάω για τον Γιώργο Παπα-Νικολάου, δήμαρχο Γλυφάδας και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο, αλλά και τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Σε λίγο όλα αυτά στο Open. Οκτώ και τέταρτο πήγε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα, σε όσους ανοίξατε τους δέκτες σας, σε όσους ξεκινάτε να φύγετε από το σπίτι, να θυμηθείτε, να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη. Μεγάλη γιορτή Χριστιανοσύνη σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο να καλημερίσουμε με πολύ χαρά τον κύριο Γιώργο Παπα-Νικολάου, δήμαρχο και υποψήφιο κιόλας. Γλυφάδας, γεια σας κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια. Έναν άνθρωπο που τον ξέραμε πολλά χρόνια από το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έδωσε και την ψυχή του εκεί στη Γλυφάδα και σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Μαζί μας είναι και ο Τάσος Οικονόμου, ο αρχισυντάκτης από το Έθνος.gr. Γιατί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσουμε. Δεν είναι ότι φτάσαμε στις εκλογές. Είναι αυτό το πακέτο που θα πάρουμε, πώς θα το διαχειριστούμε. Θα μας δώσεις, Τάσο μου, θα μας βοηθήσεις να πούμε και στον κόσμο, να μας δώσεις χρήσιμες συμβουλές. Βεβαίως. Τι να κάνουμε. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Αν κάνει κάποιος το λάθος, έχει ξεχαστεί και δεν έχει προετοιμαστεί ανάλογα, έχει τελειώσει και το Game of Thrones και λέει θα το δω αυτή τη εβδομάδα, θα έχει μεγάλο πολύ πρόβλημα. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα, ο μεγάλος σας αντίπαλος, συγγνώμη που σας ρωτάω, γιατί έχω ακούσει πολλούς δήμους, πολλούς δημάρχους που το ακούω και μου το έχουν πει, είναι η απλή αναλογική. Να το πούμε έτσι. Καταρχάς, ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα σε κάθε πόλη. Η κάλπη ξεκινάει 00:00 το πρωί. Και όλοι δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, παρουσιάζοντας την προσπάθεια που έχουμε κάνει όσοι είμαστε στην ενεργεία και ασφαλώς το πρόγραμμά μας. Σε ό,τι μας αφορά στην πόλη μας, επιτρέψτε μου να καταθέσω τη δική μας άποψη. Ελπίζουμε να συμφωνούν οι συμπολίτες μας ότι τα χρόνια αυτά η πόλη μας έγινε καλύτερη. Έγινε καλύτερη με νέες υποδομές, υποδομές που ήταν αναγκαίες για δεκαετίες, όπως το νέο κημητήριο στην πόλη μας, ένας τεράστιος αγώνας που έγινε για να λύσουμε το μεγαλύτερο κοινωνικό αδιέξοδο. Δρόμοι, πάνω από 200.000 τετραγωνικά ασφαλτόστρωση και προχωράμε. Πεζοδρόμια, πάνω από 50.000 τετραγωνικά πεζοδρόμια. Αναπλάσεις, πλατείες, πεδότοποι. Η πόλη μας πλέον είναι από τις πλέον φιλικές για τα παιδιά μας. Προσπάθειες σε κεντρικά σημεία της πόλης μας να αλλάξει η εικόνα της πόλης που
Είχαμε σοβαρά προβλήματα στο εμπορικό μας κέντρο, στη Μεταξά, σε κεντρικούς δρόμους, στη Γούναρη, στη Βενιζέλου, για όσους ξέρουν την πόλη μας. Στην παραλία μας κάναμε πάρα πολύ δουλειά και προχωράμε μαζί με την αναβάθμιση των λειτουργιών μας. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Γλυφάδα, αν θέλετε ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μπορείτε με το κομπιούτερ σας να το ζητήσετε και να το πάρετε. Το ίδιο, αν περπατάτε και δείτε ένα πρόβλημα σε ένα πεζοδρόμιο ή μια λακκούβα, βγάζετε μια φωτογραφία, μας το στέλνετε και εμείς αμέσως μπορούμε να ανταποκριθούμε. Με όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν έχω το χρόνο να παρουσιάσω, η δική μας άποψη είναι ότι η πόλη μας είναι καλύτερη. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο ακόμη επιτεύγματα που νομίζω σε καιρούς κρίσης είναι πολύ σημαντικά και μέσα από την εμπειρία και αυτή που, γιατί και εγώ πρώτη φορά υπηρέτησα την πόλη μας από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. 12,5 εκατομμύρια είχαμε διαθέσιμα το 2014 και ακολούθησαν capital control, προβλήματα, περιορισμοί, οριζόντιες απαγορεύσεις και όλα τα σχετικά. Σήμερα τα διαθέσιμά μας είναι 22 εκατομμύρια. Διπλάσια σχεδόν. Με τεράστια προσπάθεια στον εξορθολογισμό των δαπανών, σε νοικοκύρεμα πολλών κομματιών της λειτουργίας του Δήμου, μεγάλη προσήλωση στην ίσπραξη των εσόδων, καταφέραμε λοιπόν κάτι που νομίζω ότι σπανίζει στην εποχή μας. Και εννοώ την περίοδο αυτή και με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δηλαδή, έργα που δεν είχαν γίνει ούτε τους καλούς καιρούς, επαναλαμβάνω αυτή είναι η δική μας άποψη, ελπίζω να συμφωνούν οι συμπολίτες μας, Κυριακή κοντή γιορτή, διαθέσιμα που είναι σχεδόν διπλάσια και προσέξτε και ένα τρίτο επίτευγμα. Μειώσαμε δημοτικά τέλη 10% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δηλαδή σε μια εποχή που χρειάζεται να ελαφρύνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, το καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε. Και ήδη από το 2015 έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τους πολύτεκνους και έχουμε κάνει 50% έκπτωση στους τρίτεκνους. Αυτά τα τρία επιτεύγματα θεωρούμε ότι είναι μια επίδοση η οποία μας κάνει να είμαστε περήφανοι. Και με αυτήν τη βάση. Κάποιος θα σου πει όμως ότι η Γλυφάδα είναι πλούσιος δήμος. Δεν είναι, ας πούμε. Ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί μου δίνετε μια ακόμη φορά τη δυνατότητα να εξηγήσω μια μεγάλη παρανόηση. Κάποιος μπορεί να αισθάνεται ότι στο παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα από κάποιους συμπολίτες μας. Αν θα δείτε το κομμάτι της πόλης από τη Βουλιαγμένης και πάνω, θα δείτε ότι εκεί έχουμε πάνω από 2.000 συμπολίτες μας δικαιούχους στις κοινωνικές μας δομές. Έχουμε προβλήματα όπως αντιμετώπισε όλη η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε αναπτύξει και εμείς ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας για όλους για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά. Και δυστυχώς, επειδή αυτό είναι σημείο των καιρών και δεν έχει αλλάξει, αυτές οι δομές πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται γιατί πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος έχει ανάγκη. Κύριε Παπα-Νικολάου, και από μένα καλώς ήρθατε και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην πορεία σας. Η επόμενη θητεία του Δημάρχου, αν είστε εσείς, θα αλλάξει ουσιαστικά και για έναν άλλο λόγο όλο το παραλιακό μέτωπο, είναι το ελληνικό, που κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ξεκινήσει, ελπίζω, άμεσα πια. Πώς έχετε σκοπό εσείς, αν εκλεγείτε, να συνδέσετε την ανάπτυξη της Γλυφάδας με την ανάπτυξη όλου αυτού του παραλιακού μετώπου μετά το γιγαντιαίο έργο που θα είναι το ελληνικό? Δεν είναι μόνο το ελληνικό. Είναι οι παρεμβάσεις που έχουν ξεκινήσει από το Φαλερικό Όρμο, συνεχίζονται στο ελληνικό. Το μέγεθος, να μου επιτρέψετε να σας πω, είναι μεγάλο του ελληνικού. Έτσι. Αναφέρομαι. Συνεχίζουμε στα Αστέρια και στον Αστέρα, γιατί και τα Αστέρια Γλυφάδας θα γίνει μεγάλη ανάπτυξη εκεί και μεγάλη επένδυση στον Αστέρα και προχωρώντας και προς το Σούνιο έχει και άλλες προσπάθειες που θα γίνουν. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε Αττική Ριβιέρα, πράγματι η κάθε πόλη πρέπει να ενσωματωθεί και να υπάρχει. Έχει ευκαιρία αυτό, ακριβώς, και ήθελα να καταλήξω. Ακριβώς. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε. Τα χρόνια αυτά καταφέραμε. Και είναι ακόμη μια προσπάθεια που είχε αίσια έκβαση και είναι η βάση για τη συνέχεια. Για παράδειγμα, να πάρουμε επιτέλους υπό τη δική μας διοίκηση και διαχείριση το παραλιακό μας μέτωπο. Ήταν πάντα ζητούμενο στη Γλυφάδα να μπορέσουμε να φτιάξουμε την παραλία μας και δεν μπορούσαμε. Τι λέγανε οι προκάτοχοι μου, δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε μια ντουζιέρα γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα. Με προσβάσιμη παραλία για όλους τους πολίτες? Για όλους. Εμείς έχουμε πλέον μια από τις καλύτερες ελεύθερες παραλίες στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να το πω, και αυτό πιστοποιείται και από τις τρεις γαλάζιες σημαίες με τις οποίες βραβευόμαστε κάθε χρόνο για τρίτη φορά φέτος. Για να βραβευτείς με γαλάζια σημαία, θέλεις καθαρές αμμουδιές, καθαρή θάλασσα. Το λέω αυτό για να θυμίσω και το μαζούτ και τα απρόπτα που αντιμετωπίσαμε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και βεβαίως υποδομές για τους λουόμενους και φιλικές για όλους εγκαταστάσεις. Αυτό το έχουμε πετύχει. Το επόμενο διάστημα, με αυτές τις προσπάθειες που κάναμε, συνεχίζουμε με τις μελέτες που έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σύντομα θα έχουμε πάρει άδειες για να δημιουργήσουμε, με απλά λόγια να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, χώρων αναψυχής, χώρων άθλησης, χώρων για τα παιδιά μας. Όλα αυτά,
όπως ακριβώς το λέτε, πρέπει να ενσωματωθούν και να δημιουργήσουν μια ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλο το παραλιακό μέτωπο, μαζί με το ελληνικό και μαζί με όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες. Εδώ τώρα είναι πολύ κρίσιμο να συνεργαστούμε και με την πολιτεία τα επόμενα χρόνια για μείζωνα θέματα. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, όπως ξέρετε καλύτερα. Ακριβώς. Και εδώ δεν είναι τόσο να πιέσεις να συνδεθεί ο ποδηλατόδρομος μέσα στο παλιό αεροδρόμιο με το δικό μας, που αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό, όταν λέμε για ισόρροπη ανάπτυξη, αυτό κουβεντιάζουμε. Να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι εκείνος που θα επισκεφθεί το ελληνικό θα πάει και στη Γλυφάδα και θα πάει και σε όποια άλλη περιοχή θέλει, για να δημιουργήσει αυτό μια ευρύτερη, αισιόδοξη προσπάθεια για τα επόμενα χρόνια. Θυμίζω, η γραμμή 3 του μετρό, όταν ξεκίνησε και ανακοινώθηκε, που σταμάτησε τώρα στο ελληνικό, ήταν να φτάσει στη Γλυφάδα. Πρέπει και σταμάτησε γιατί δεν φτάσαν τα χρήματα. Κάποια στιγμή, για να λέμε ότι έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη, πρέπει επιτέλους να οριμάσει η έλευση του μετρό στη Γλυφάδα και να ξέρουμε ότι όταν έρχεται το ελληνικό δίπλα, όπως σωστά με ρωτάτε, ότι η Γλυφάδα συνεχίζει αισιόδοξα με προοπτική, γιατί σοβαρές υποδομές συνεχίζουν να δημιουργούνται. Αν αυτό το καταφέρουμε, τότε έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, όχι μόνο το μετρό, να αλλάξουμε και τη χάραξη του τραμ. Το τραμ, για όσους έρχονται στη Γλυφάδα, μπορούν να διαπιστώσουν με μια απλή βόλτα ότι έχει πληγώσει την παραλία, έχει πληγώσει και το εμπορικό μας κέντρο. Η αλλαγή της χάραξης του τραμ είναι κάτι που μπορεί να γίνει με όχι μεγάλη δαπάνη. Έχουν περάσει και τα 10 χρόνια από την προηγούμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ναι. Να φύγει από την παραλία και από τη Μεταξά και να μπει στο μεσαίο διάζωμα της παραλιακής, όπως αρχικός και προγραμματιστή, ναι, όταν έγινε παλιά η Ποσειδόνος με φαρδί διάζωμα. Τα λέω αυτά. Μιλάτε για μεγάλα έργα τώρα. Τα λέω αυτά για να εξηγήσω ότι τα επόμενα χρόνια και με σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν, η Αττική Ριβιέρα πράγματι δημιουργεί προοπτική και η Γλυφάδα, που ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μας, έχει μια μοναδική άβρα και είναι μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά από το βουνό στη θάλασσα, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι σε αυτή τη νέα Αττική Ριβιέρα που δημιουργείται η Γλυφάδα θα είναι η πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Νικολάου. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία, όπως λέμε σε όλους τους υποψηφίους. Ευχαριστώ πολύ. Για να έχετε καλή επιτυχία και εσείς και όλοι, πρέπει να ψηφίσουμε και να μην γίνει κανένα μπέρδεμα μέσα στις 4 κάλπες που έχουμε, που είναι για πρώτη φορά γίνεται. Ναι. Δεν είναι. Ο Τάσος Οικονόμου μαζί μας, αρχισυντάκτης του Εθνικού Τζιάλ. Πώς ψηφίζουμε? Είναι πραγματικά ένας γολγοθάς, ένας λαβύρινθος, να μπορέσει ο ψηφοφόρος να βρεθεί απέναντι σε αυτές τις κάλπες, να πάρει τα 4 αυτά μεγάλα πακέτα και να ρίξει αυτό που θέλει. Αν δεν έχει προετοιμαστεί, αν δεν τα έχει πάρει ήδη έτοιμα από το σπίτι, νομίζω. Και πού είναι να και τα βρει από το σπίτι? Από τον. Όταν λες 4 πακέτα, ένα για Ευρωβουλή. Ένα για ευρωεκλογές, ένα για περιφερειακές εκλογές, ένα για δημοτικές και ένα για τις κοινότητες. Το νέο αυτό θεσμό που έχει ξεκινήσει και αυτό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Η καλύτερη συμβουλή είναι να τα παίρνει ένα-ένα και να πηγαίνει να ψηφίζει ένα-ένα. Ένα-ένα. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Πρώτα οι ευρωεκλογές. Μετά οι περιφερειακές ή, εν πάση περιπτώσει, όπως. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι το 85%. Δεν υπάρχει νόμος καταρχήν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάω εγώ πρώτα στις περιφερειακές. Όπου θέλω, όχι, πάω πρώτα. Έτσι. Όπου θέλω. Να το ευκαιρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει σειρά. Ουρά, όχι, ο δικαστικός αντιπρόσωπος το κάνει εκεί. Ό,τι σου πει. Ψηφίζουμε πρώτα για αυτό, ψηφίζουμε πρώτα για εκείνο. Όπως, δηλαδή, ναι, όπως, σε ποια αίθουσα από τις δύο θα πάω. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι υπάρχει Α και Β εκλογικό τμήμα. Μπαίνει ο ψηφοφόρος, μαθαίνει που ψηφίζει. Υπάρχουν δύο εκλογικά τμήματα. Στο ένα έχει την κάλπη για τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές. Στο άλλο είναι οι δύο κάλπες για τις δημοτικές εκλογές. Ξεκινάει, μπαίνει στην πρώτη κάλπη, ρίχνει το σταυρό προτίμησης. Έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και διαβατήριο ή άδεια οδήγηση και ατομικό βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση που τα έγγραφά τους έχουν κάποιο πρόβλημα. Βλέπουμε τις κάρτες μας, ναι. Μάθε που ψηφίζεις στην αρχή και τα λοιπά, τι θα έχεις μαζί σου. Ακριβώς. Και στην επόμενη κάρτα μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στις περιφερειακές εκλογές. Μπαίνουμε λοιπόν εκεί. Θα βάλουμε σε έναν υποψήφιο σύμβουλο σε περιφέρειες με τρεις συμβούλους ένα σταυρό και ως δύο σταυρούς. Σε περιφέρειες όπου εκλέγονται 4 με 7 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως 3 σταυρούς στις περιφέρειες όπου εκλέγονται 8 με 12 περιφερειακοί σύμβουλοι. Αρχίζουμε δηλαδή και πάμε στις πιο μεγάλες περιφέρειες. Θα τα έχουμε αυτά αναλυτικά στο Έθνος GR. Εντάξει, θα τα γράφει και από πάνω στο παραβάν, ας πούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί σε ανάλογα τις περιοχές, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, ας πούμε, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά βάζει μέχρι τόσους σταυρούς. Ακριβώς. Από σήμερα κιόλας στο Έθνος GR θα έχει αναλυτικά ποιες περιφέρειες είναι υπό περιφέρειες. Συμβούλους, έως 4 σταυρούς όπου είναι περισσότεροι από 12 και μετά περνάμε στις δημοτικές εκλογές. Όπου εκεί σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια βάζουμε 3 σταυρούς προτίμησης, ενώ σε εκλογική περιφέρεια που έχει έως 3 έδρες 1 σταυρό και σε εκλογική περιφέρεια με περισσότερες από 3 έδρες
τρεις σταυρούς. Τρεις έδρες εννοούμε, πόσους βουλευτές βγάζει ο νομός. Ακριβώς. Σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας τώρα, που είναι η τέταρτη κάλπη, βάζουμε ένα με δύο σταυρούς και εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή τοπικής, ένα με δύο σταυρούς. Ξαναγυρίζουμε πίσω, όχι ο ψηφοφόρος, εμείς, στην αίθουσα Α, όπου έχουμε το δεύτερο παραβάν για τις ευρωεκλογές. Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, βγάζει 21 ευρωβουλευτές. Πάλι έχουμε τα ίδια έγγραφα και τα πολιτικά κόμματα που έχουν ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Οι υποψήφοι είναι οι ίδιοι. Εκεί είναι εύκολο. Βάζει τέσσερις σταυρούς. Τέσσερις σταυρούς, τελειώσαμε αυτό. Και στον αρχηγό βάζει σταυρό και παντού βάζει σταυρό. Τέσσερις σταυρούς και τελειώνει. Ισχύει το όριο του 3%. Όποιο κόμμα το περάσει. Ωραία, Τάσο, μείνε μαζί μας για να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων. Κύριε Γερουλάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είσαστε ένα από τους πρώτους που ήρθε σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι. Πριν από και τους μήνες, έτσι. Και όσο πάμε προς το τέλος, σας φιλοξενούμε στις τελευταίες ημέρες. Πώς πάει τώρα στην Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα? Καλά πάει. Φαίνεται ότι έχουμε κάνει την έκπληξη και τώρα πάμε για την ανατροπή. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν γερά να μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι την Κυριακή ψηφίζουμε για δήμαρχο. Και αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν ψηφίζουμε ούτε για κόμμα, ούτε για αρχηγό κόμματος. Ψηφίζουμε για δήμαρχο, ψηφίζουμε για ένα δήμαρχο που θα μείνει στην Αθήνα και θα παλέψει για τους Αθηναίους. Ναι. Άρα δεν ψηφίσουμε, λέτε εσείς, ότι η εκλογή στην Αθήνα δεν θα είναι πολιτική. Θα πρέπει, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανέκαθεν. Ξέραμε, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη είχαν πιο πολιτικά χαρακτηριστικά και λιγότερο αυτοδιοικητικά. Στην Γλυφάδα, ας πούμε, ήταν αλλιώς το κλίμα με τον κ. Παπα-Νικολάου τώρα. Βέβαια. Πρέπει να ανατρέψουμε όμως την πόλωση που υπάρχει, η οποία μπορεί να μπει μέσα στην Αθήνα και πρέπει να το κάνουμε, διότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε ένα δήμαρχο που θα είναι στο πλευρό των Αθηναίων και πάνω στα προβλήματα. Γιατί εδώ βλέπουμε μια απίστευτη αλαζονία η οποία υπάρχει από τα κόμματα. Δείτε μόνο τα περίπτερα που έχουν φτιάξει στο Σύνταγμα, αυτά τα μεγαθύρια. Λες και ο κόσμος, ας πούμε, περιμένει, τρώει κουτόχορτο και περιμένει να δει το μεγάλο περίπτερο για να αποφασίσει, θα ψηφίσει. Έχουν όλοι παραβιάσει τον νόμο, εκτός από το δικό μας το περίπτερο που είναι νόμιμο, επειδή θέλαμε να πούμε από την αρχή ότι εμείς θα κάνουμε μια καμπάνια όπως θα διοικήσουμε το Δήμο αύριο. Δηλαδή θα δώσουμε το παράδειγμα από τώρα. Πώς θα πας να μαζέψεις τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία σιγά σιγά απλώνονται όταν το δικό σας το περίπτερο δεν είναι νόμιμο? Λοιπόν, είπαμε από την αρχή ότι εμείς θα τρέξουμε μια καμπάνια ακριβώς όπως θέλουμε να διοικήσουμε. Είπατε κάτι πριν ότι αν ψηφίσουν εσάς θα μείνετε στο Δήμο. Ναι. Ο κ. Μπακογιάννης θα φύγει για να εκλέγει ο κ. Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Νομίζω ότι κανείς από των τριών σας δεν έχει πει ότι χρησιμοποιεί το Δήμο για να φύγει σε λίγα χρόνια και να πάει στην Κεντρική Πολιτική. Εμείς έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα μείνουμε στο Δήμο τα 4 χρόνια για να παλέψουμε για αυτό το οποίο θα μας επιλέξουν οι Αθηναίοι. Και το άλλο που είπα είναι ότι αν εκλεγώ δήμαρχος, θα διεκδικήσω την επανεκλογή μου μετά για να μπορούν οι πολίτες να κρίνουν. Αυτό το ότι παίρνω μία θέση και μετά φεύγω μετά από 3-4 χρόνια και πάω στην επόμενη. Γιατί έχουν αρχίσει τα σενάρια, πολλά σενάρια. Δεν μου ταιριάζει. Τώρα να σου πω, κύριε Γερουλάνο, εσάς ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Μπακογιάννης ή η Χρυσή Αυγή? Ο μεγάλος αντίπαλος είναι τα προβλήματα της Αθήνας και δεν το λέω αυτό. Καλά, στη μάχη λέμε τώρα της Κυριακής. Μα δεν είναι. Αυτό που πρέπει να πείσεις είναι τον κόσμο που σήμερα δεν ψηφίζει. Τον κόσμο που έχει απογοητευτεί. Τον κόσμο που δεν πάει στην κάλπη. Διότι όλοι σου λένε, βρε παιδί μου, η Αθήνα είναι χαμένη υπόθεση. Δεν γίνεται τίποτα. Έχω δει πόλεις και πόλεις που ήταν σε πάρα πολύ χειρότερη κατάσταση από την Αθήνα και η οποία με σωστό σχεδιασμό, με σωστές πολιτικές προτεραιότητες, με σωστούς ανθρώπους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλάξαν. Τι πρέπει να αποφύγουμε, και είναι πολύ σημαντικό όσο πάμε στην κάλπη. Η απλή αναλογική μπορεί να οδηγήσει στις συνεργασίες ή μπορεί να οδηγήσει στις συναλλαγές. Η συνεργασία είναι εκεί που θέτουμε ένα κοινό στόχο και όλοι δουλεύουμε που είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το πετύχουμε. Η συναλλαγή είναι εκεί που αρχίζει και χωρίζει το Δήμο σε φέουδα. Πάρε εσύ αυτό, να πάρω εγώ εκείνο. Μη με ελέγξεις εσύ εδώ για να μην σε ελέγξω εγώ εκεί. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα, όχι στο Δήμο εδώ της Αθήνας. Αλλά σε άλλους Δήμους στην περιφέρεια έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η απλή αναλογική μπορεί αυτά τα φαινόμενα να τα εντείνει. Γιατί είναι αυτό πρόβλημα? Διότι ήδη ο Δήμος είναι κατακαιρματισμένος και δεν μιλάει μία υπηρεσία με την άλλη. Εξού και το πρόβλημα της εγκατάλειψης που βλέπουμε παντού. Φανταστείτε λοιπόν ένας Δήμος, ο οποίος δεν θα μιλιόμαστε μεταξύ μας, επειδή ο καθένας μας είναι από άλλο χώρο. Αυτό είναι καταστροφή για τον Δήμο. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε πολύ προσεκτικά και Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους. Διαλέξτε προσεκτικά τους Δημοτικούς Συμβούλους, διότι εκεί πραγματικά το πολιτικό προσωπικό που θα μπει μέσα θα καθορίσει αν αυτός ο Δήμος αύριο θα διοικηθεί ή θα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Ένα ξέφραγο αμπέλι. Πάντως εσείς με τον κύριο Μπακογιάννη δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί και με τον κύριο Ηλιόπουλο, θέλω να σας πω, και με τον κύριο Σοφιανό, κάθεστε στο ίδιο τραπέζι.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία και είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Απολύτως. Και θεωρώ ότι το ότι επιβάλαμε έναν καλό θετικό πολιτικό πολιτισμό είναι ένα κέρδος και για μας τους τέσσερις, αλλά και για το πολιτικό σκηνικό. Θέλει όμως μια προσοχή από κάτω, διότι αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα στο ψηφοδέλτιο του κ. Μπακογιάννη είναι μια αναβίωση όλου του παλιού συστήματος του κυρίου Κακλαμάνη, που ουσιαστικά χρεοκόπησε το Δήμο, συν έχει επιλέξει ανθρώπους, ο οποίος ο ίδιος κατηγορεί ότι δεν κάνανε τη δουλειά τους καλά με τον κύριο Καμίνη. Λοιπόν, αυτά θέλουν προσοχή. Το πολιτικό προσωπικό που θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας για να μπορέσουμε να έχουμε καλές συνεργασίες την επόμενη μέρα και ο Δήμαρχος να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Κύριε Γιουλάνο, αν είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ υποβάλλω σε όλους τους υποψηφίους, ειδικά στους μεγάλους Δήμους. Αν είστε δεύτερος ή πρώτος, στην πρώτη Κυριακή δεν τίθεται κανένα θέμα. Αν είστε τρίτος και έχετε τον κύριο Μπακογιάννη με τον κύριο Ηλιόπουλο στο δεύτερο γύρο, τι θα κάνετε? Καταρχήν δεν θα είμαστε τρίτοι. Προφανώς. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Ναι. Και ο λόγος που δεν θα είμαστε τρίτοι, οι λόγοι που δεν θα είμαστε τρίτοι είναι δύο. Πρώτον, επειδή τα ψηφοδέλτια μας είναι εξαιρετικά ισχυρά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει είναι άνθρωποι που αγαπάνε την Αθήνα, άνθρωποι που ξέρουν κάτι για την Αθήνα καλά και το φέρνουν στο τραπέζι, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στον δρόμο από την αρχή. Και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, είναι ότι έχουμε πάει σε όλες τις γειτονίες πια. Είναι σαφές. Και η δυναμική που έχουμε δημιουργήσει είναι τέτοια, ώστε να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο, ένα ψηφοδέλτιο Αθηναίων και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο και η πρώτη του προτεραιότητα είναι αυτό. Είναι σαφές. Να υπηρετήσει την Αθήνα. Και για να διευκολύνω την απάντησή σας, ο κ. Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ σε αυτό το τραπέζι, εδώ καθότανε, είχε πει ότι αν ο κ. Ηλιόπουλος είναι τρίτος, προφανώς με τον κ. Γεωργιουλάνο έχουμε καλύτερη επικοινωνία, είπε εδώ. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και δεν το είχατε δει, σας το λέω εγώ. Αν εσείς είστε λοιπόν τρίτος, νιώθετε πιο κοντά στον κύριο Μπακογιάννη ή στον κύριο Ηλιόπουλο? Ιδεολογικά, πολιτικά. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει ο Δήμος, θα έτσι κι αλλιώς σε κάθε υπόθεση που θα έρχεται στο τραπέζι, θα δημιουργούνται συμμαχίες για να περάσει το σωστό. Λέω εν όψη δευτέρου γύρου. Αυτό θα το δούμε. Δεν θα το απαντήσετε ποτέ αυτό. Έτσι. Ναι, όχι, διότι δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, από μένα μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που δεν πήρα απάντηση νωρίτερα, φοβάστε ότι μπορεί η Χρυσή Αυγή να είναι και δεύτερη? Όχι, διότι η Χρυσή Αυγή είχε φωλιάσει στις γειτονιές όσο από τις γειτονιές έλειπε το πολιτικό σύστημα. Όσο οι πολιτικοί φεύγανε μακριά, η Χρυσή Αυγή φούντωνε. Σήμερα αυτό που βλέπω, έχουμε τριγυρίσει στις γειτονιές, μιλάμε με τον κόσμο, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι θα είμαστε εκεί την επόμενη μέρα, θέλουμε να μας πιστέψει και αυτό το πράγμα οδηγεί στο να επιστρέφει κόσμος πίσω σε κόμματα τα οποία είχε πάρα πολύ καιρό να ψηφίσει. Λοιπόν, αν έχουμε μία πρόκληση μπροστά μας, είναι αυτό τον κόσμο που σιγά σιγά πείθουμε, να τον πείσουμε να έρθει και στην κάλπη την Κυριακή, να ψηφίσει, να φέρει την ανατροπή, έτσι ώστε κάτι είναι καλύτερο, λέτε, το κλίμα από ότι τα παλιότερα τις προηγούμενες εκλογές. Αλλά είναι σημαντικό οι άνθρωποι που βλέπουν συμπαθητικά όλη αυτή την προσπάθεια, που έχουν αγκαλιάσει με αγάπη αυτή την προσπάθεια, να πάνε να ψηφίσουν και να πούνε ότι εδώ εσείς θέλουμε ένα δήμαρχο. Θα ακολουθήσετε το παράδειγμα του κυρίου Καμίνη να έχετε ανοιχτό μέτωπο με τη Χρυσή Αυγή? Μα προφανώς θα έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τη Χρυσή Αυγή. Παρόλα αυτά, αυτό που υπογραμμίζω είναι ότι θα είμαστε στις γειτονιές. Η πραγματική μάχη με τη Χρυσή Αυγή είναι στις γειτονιές, όχι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γερολάνου. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλά. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε και το δεύτερο γύρο και εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα. Τάσο, ευχαριστούμε και σένα. Καλά. Τώρα πρέπει να το καθιερώσουμε αυτό. Να άρχισε σχεδόν κάθε μέρα τώρα τις επόμενες μέρες. Ναι, ναι, για ναι, να ναι, έχουμε και τι ερωτήσεις έχεις μέσα στο Ethnos.gr. Βέβαια, βέβαια. Καταρχήν θέλω να πω ότι στο Ethnos.gr θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει εδώ στις εγκαταστάσεις μας και πρέπει να υποθεί της ενιαίας αίθουσας σύνταξης, όπου συνυπάρχουμε η εφημερίδα, το site και το Open. Και μέσα από αυτή την συνύπαρξη θα κάνουμε και εμείς και όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ ότι περνάει από το χέρι μας για να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό ανταγωνιστικό δημοσιογραφικό προϊόν. Έτσι, οπότε, για τις εκλογές. Για τις εκλογές, βέβαια, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για μας είναι, για όλους μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Έτσι, πάρε πληροφορίες και να δείχνουμε και ψηφοδέλτια. Πάμε εμείς πριν το διάλειμμα να δούμε το διαγωνισμό μας. Μέχρι την Παρασκευή συνεχίζεται αυτή η υπέροχη προσφορά από τα Elxi Spa, που είναι για δύο ζευγάρια, παρακαλώ. Ένα τριήμερο σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία των Κυκλάδων στην Άνδρο, στο Μικρά Αγγλία Boutique Hotel, με ημιδιατροφή στο εστιατόριο Dolly's Restaurant Bar και τα ακτοπλαϊκά εισιτήρια με τη Fast Ferries, με τα πλοία Θεολόγος
και το Fast Ferris Andros που αναχωρούν καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο Τίνο Μύκονο. Πρέπει να σας πω ότι με ένα τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμά σας θα κερδίσετε και κερδίζετε την προσφορά και για τα δύο ζευγάρια. Δηλαδή να πάρετε την παρέα σας 4 άτομα για να πάτε στο Μικρά Αγγλία στην Άνδρο. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Μπορείτε να είστε εσείς ο τυχερός με ένα τηλέφωνο στο 14584 ή με ένα μήνυμα στο ίδιο νούμερο, γράφοντας ΑΚ και το ονοματεπώνυμό σας. 3 ευρώ συνολικά είναι η χρέωση. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο για το τριήμερο για 4 άτομα, 2 ζευγάρια στην Άνδρο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ο Ελλάδος 7 εδώ, ζωντανά στο Open, Ιορδάνης Χρυσαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος, στην τελική ευθεία, στο 89 είμαστε πριν το τέλος, που είναι η κάλπη, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές. Έχουμε εδώ καλεσμένους στο στούντιο 3 υποψήφιους ευρωβουλευτές. Τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αγτζίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, νυν και εκ νέου υποψηφία, να το πούμε και καλημέρα, αυτό. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ, καλώς ήρθατε κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Κύριε Αγτζίδη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Είναι κοινός τόπος ότι στην Ελλάδα και νομίζω και σε άλλες χώρες ότι δεν συζητάμε πολύ για την Ευρώπη. Είναι με μια ελληνοκεντρική, εθνοκεντρική ατζέντα αυτές οι εκλογές. Και ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, να μας δώσετε μια εικόνα από τις περιοδίες που κάνετε, τις ομιλίες. Οι πολίτες σας ρωτούν για το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη ή για τη σύνταξη, αν θα αυξηθεί, αν θα μειωθεί, αν θα δώσετε 13η ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα τη δώσει η Νέα Δημοκρατία, τι ακριβώς θα γίνει? Ναι, νομίζω ότι το ενδιαφέρον κατά πλειονότητα του κόσμου είναι πάνω στα δικά του επιβιωτικά προβλήματα. Δηλαδή, περνώντας μια κρίση τρομακτική, έχοντας καταρρεύσει μισθή, συντάξει κλπ. Η μεγαλύτερη έννοια του κόσμου είναι πώς αυτά μπορούν να αναπληρωθούν και πώς μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο. Παράλληλα, σαφώς υπάρχει ένα σεβαστό ποσοστό, τουλάχιστον αυτά που έχω δει εγώ, που έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά δρόμενα, για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχουν και οι δύο, θα λέγαμε, αισθήσεις, πολλές φορές στο ίδιο πρόσωπο. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται την προεκλογική περίοδο επικεντρώνεται περισσότερο στην εθνική ατζέντα και στην διακομματική αντιπαράθεση πάνω στα μεγάλα ζητήματα, αλλά του εθνικού περιβάλλοντος. Γιατί είναι και οι πολιτικές ηγεσίες, θα μπορούσα να σας πω, και ο κ. Τσίπρας, ναι, και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο κ. Κουτσούμπας, έχουν δώσει ένα χαρακτήρα πολιτικής σύγκρουσης. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και φαίνεται ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη πόλωση, μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια φάση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι τώρα αρχίζει να ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση. Δηλαδή, περνώντας μια διαδικασία 6-7 χρόνων μεγάλης κρίσης, όπου το ΑΕΠ κατέρευσε κατά 30%, παρένθεση, το ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης όταν κατέρευσε το 1991 μειώθηκε κατά 50%. Για να δούμε το μέγεθος της μεγάλης κατάρρευσης. Δηλαδή, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι περάσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα είμαστε πιθανότατα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Άρα έρχεται μια προσπάθεια, θα λέγαμε, Ανάταξης διαφορετικών αντιλήψεων, πώς ερμηνεύεις όλα αυτά που περάσαν, τι προσδοκάς για το μέλλον. Ωραία. Αυτό οδηγεί σε περισσότερο τοπικοποίηση, θα λέγαμε, των ευρωεκλογών. Βάλτε μια τελεία, κυρία Αξίδη. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε και την κυρία Εύα Καλή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καηλή, υποψήφια με το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και ευρωβουλευτής νυν. Ήταν για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Κυρία Βόζεμπεργκ, τώρα εσείς γυρνάτε σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Βέβαια. Και αυτό που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με τις παροχές που έχει δώσει η κυβέρνηση. Ακούμε συνεχώς τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του υπονομεύει με αυτές τις παροχές την πορεία της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Τι σας λένε? Καταρχάς, το ερώτημά σας που κάνατε και ήδη τοποθετήθηκε ο κύριος Αγτζίδης, εγώ δεν διαφωνώ ότι οι πολίτες εστιάζουν περισσότερο στα προβλήματά τους, στο επίπεδο της επιβίωσης που έχει μειωθεί δραματικά. Και
θέλουν να μάθουν για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε εμάς τους ευρωβουλευτές να ενημερώνουμε τι Ευρώπη θέλουμε, πόσο σημασία έχουν αυτές οι εκλογές και πόσο έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι οι πολίτες έχουν 4 χρόνια να πάνε στις κάλπες. Θα σας πω λοιπόν ότι επηρεάζονται αρνητικά από αυτές τις παροχές που τώρα εξαγγέλλονται από τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί δεν τις πιστεύουν, γιατί έχουν εισπράξει πάρα πολύ ψεύδος και πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Μιλάει η κυβέρνηση για 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε ότι θα έπρεπε να έχει προϋπολογιστεί στα 2,5 δισεκατομμύρια και είναι μόνο 800 εκατομμύρια. Είναι ένα μικρό λοιπόν επίδομα, το οποίο εμείς το ψηφίζουμε και κακώς κάποιοι στην ρητορική τους λένε ότι είναι αντιφατική η θέση μας. Η θέση μας είναι καθαρά ανθρωπιστική. Οι πολίτες που έχουν ανάγκη να πάρουν έστω και 300 ευρώ, που δεν είναι καν 300, δυστυχώς και σε αυτό υπάρχει ψέμα, εμείς το ψηφίσαμε. Απ' την άλλη, ξέρουν ότι εξαγγέλθηκε μια 13η σύνταξη, την υπολόγιζε ο καθένας με βάση τον μισθό του, 300-400. Βλέπουμε ότι υπάρχει παρακράτηση για την υγεία, ότι αυτό είναι απόλυτα ανακριβές. Και σας λένε ότι εσείς θα τους ακούσατε μετά τις εκλογές του θεσμού. Ακούστε ποια είναι η διαφορά, κύριε Χασαπόπουλε. Καταρχάς, και αυτό που εξαγγέλει ο κ. Πρωθυπουργός κινδυνεύει να ενταχθεί στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Διότι εξαγγέλει μέτρα τα οποία η επόμενη κυβέρνηση, όποια αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα λάβει, παραδείγματος χάρη, από 1η-1η του 20. Και επιτρέψτε μου, σε αυτό φαίνεται η αντιφατικότητα και που πραγματικά δεν λέει την αλήθεια ο κ. Πρωθυπουργός. Τι πιο απλό να ψήφιζε την τροπολογία μας για μη μείωση των φορολόγων του, με ποια λογική? Όχι επειδή θα ψήφιζε μια πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας ή του Κινήματος Αλλαγής που ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Φανταστείτε ότι μια απόφαση από μια τεράστια πλειοψηφία από τη Βουλή, 250, πόσο θα πίεζε έξω πραγματικά να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο λοιπόν, σύμφωνα με το ότι έχει ψηφιστεί μόνο από την κυβέρνηση, θα μειωθεί. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ο Μητσοτάκης τι λέει? Ότι εγώ καταρχάς έχω εισπράξει μια πρόθεση να συζητηθούν ξανά τα υψηλά πλεονάσματα διαστόματος Manfred Weber που τον κατηγορούν. Και μπορώ να σας πω πόσο είναι ανθέληνας ή φιλέληνας ο Weber σε μια δεύτερη συζήτηση ή αν το θέλετε. Από την άλλη πλευρά λέει ότι εγώ έχω ένα κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα το οποίο επιτεγχάνει τους στόχους ή μπορεί να τους ξανασυζητήσει αλλά με βιώσιμη ανάπτυξη και με νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ να στέργω, να στηρίζω μια επιδοματική πολιτική που έχει αρχή, μέση και τέλος εντός του χρόνου. Αυτό δεν βοηθάει ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνία. Και επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί πια κανείς να κοροϊδεύει κανένα. Οι πολίτες 10 χρόνια, εγώ θα σας πω, έχουν στενάξει και δεν πιστεύουν προεκλογικές εξαγγελίες που έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Να δώσω τροφή στην κουβέντα μας πριν πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Χθες το Open παρουσίασε λίγες μέρες από τις εκλογές μία ακόμα πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Alco και θα ήθελα να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία και να δώσουμε μια τροφή στην κουβέντα και για εσάς και για όλους τους προσκεκλημένους μας. Ήταν η έρευνα της Alco, η οποία έγινε σε 1000 άτομα ερωτηματολόγοι ηλικίας 17 ετών και πάνω σε ολόκληρη τη χώρα και η οποία μία από τις κάρτες ήταν αν πιστεύετε ότι η πολιτική Τσίπρα ή η πολιτική Μητσοτάκη πιστεύετε ότι διασφαλίζει περισσότερο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς σας. Υπέρ του ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βελτιώσει, αυτή είναι η ταυτότητα της έρευνας που βλέπουμε τώρα, είμαστε υποχρεωμένοι από τους κανόνες να τη δείξουμε, η πρώτη κάρτα είναι ποιος πιστεύετε από τους δύο ότι μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι 23%, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ποιον ευνοεί η σκληρή αντιπαράθεση, ο κύριος Τσίπρας είναι, αυτή είναι η κάρτα που λέω για την οικονομία, το 23% θεωρεί ότι η πολιτική Τσίπρα μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση, είναι το 28% θεωρεί ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι εκείνη η οποία μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση. Καμία από τις δύο είναι το 42%. Βλέπουμε εδώ τον πίνακα. Επίσης, ποιο κόμμα πιστεύετε θα κερδίσει στις ευρωεκλογές? Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά πιστεύουν το 22%, η Νέα Δημοκρατία με μικρή διαφορά το 33%, ΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά το 15%, ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά το 2%. Αν αθροίσουμε το 33% και το 22%, βλέπουμε ένα ποσοστό 55% ότι είναι πιο μπροστά στην παράσταση νίκης, έτσι όπως το λέμε με ένα τίτλο, η Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στην κάρτα με την πρόθεση ψήφου. Στα έγκυρα, 29,9% έχει το δημοσκοπικό προβάδισμα Νέα Δημοκρατία, 23,6% ο ΣΥΡΙΖΑ. Κίνημα αλλαγής, κυρία Καϊλή, μαζί με τη Χρυσή Αυγή στο 5,7%, 5% κύριε Παπαδόπουλε, το ΚΚΕ, ακολουθεί το ποτάμι με 1,9%, 1,6% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 2,6%
είναι η Ένωση Κεντρών, 1,8 η Λαϊκή Ενότητα, 2,5 η Ελληνική Λύση, 1,7 η Μέρα 25, 1,1 η Πλεύση Ελευθερίας, 4,2 άλλο κόμμα και 12,7%, 4 μέρες πριν από τις εκλογές, κυρία Βόζενμπεργκ, είναι αναποφάσιστη. Συνεχίζουμε με τους, και θα κλείσουμε με αυτούς τους δύο πίνακες. Είναι η συσπήρωση και μετακινήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χαμηλό, κατά τη γνώμη μου, 56% συσπήρωση, με διαρροές προς πολλές άλλες πολιτικές δυνάμεις. 11% προς τη Νέα Δημοκρατία, 3% προς το ΚΚΕ και 12% προς αναποφάσεις και 3% προς το Κινάλ, κυρία Καϊλή, επίσης. Η Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως, παραμένει πολύ σταθερά στο 85%, έχει μία διαρροή ελάχιστη 2% προς το ΣΥΡΙΖΑ, 1% προς την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου και 8% προς τους αναποφασίστους. Το προφίλ των αναποφασίστων τώρα, αυτό κύριε Αξίδη αφορά το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, 30% προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, 15% από τη Νέα Δημοκρατία, 3,5% από το ΠΑΣΟΚ, 3,5% από το Ποτάμι, 3,5% από τους ανεξάρτητους Έλληνες και το 15,7% για να επιταχύνω, δεν ξέρω δεν απαντώ. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα σχόλιο καταρχήν να συνεχίσουμε για τη δημοσκόπηση αυτή. Θα έλεγα ότι το ελπιδοφόρο στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι ένα πολύ ψηλό ποσοστό, πάνω από 40%, γυρίζει πλέον την πλάτη και στους δύο υποτιθέμενους μονομάχους στο ερώτημα, δεν στριμώχνεται πλέον στο ερώτημα ποιος θα τον σφάξει λιγότερο την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας πολιτικά. Γιατί, κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια ένταση ενός κλίματος τεχνητής πόλωσης, όπου εμφανίζονται ως προστάτες των εργαζομένων δύο μονομάχοι, θέλουν να εμφανιστούν ως προστάτες της Ελλάδας των πολλών, αφού έχουν ψηφίσει και οι δύο μαζί τρία μνημόνια με τα οποία έστειλαν τον ελληνικό λαό στη θέση που βρίσκεται, και αφού έχουν δεσμευτεί με τα μνημονιακά μέχρι το 2060 σε απανωτά αντιλαϊκά μέτρα. Και από αυτήν την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ένα μεγάλο τμήμα του λαού δεν τζιμπάει πλέον σε αυτό το εμπόριο ελπίδας, δηλαδή κατανοεί ότι αφού έχουν αφαιρεθεί δισεκατομμύρια συνολικά από μισθωτούς και αυταπασχολούμενους, αφού έχουμε περικοπές υψηλότατες στους συνταξιούχους, δεν μπορούμε να συζητάμε για καλύτερες μέρες επειδή επιστρέφεται λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα προεκλογικά. Έχει σημασία λοιπόν ότι αυτό κατανοείται. Η συζήτηση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εμείς επιδιώκουμε να έρθει στο επίκεντρο, βοηθάει για να κατανοηθεί ότι αυτή η πορεία δεν είναι μια αυθαίρετη επιλογή κάποιου Τσίπρα ή κάποιου Μητσοτάκη, όπως δεν ήταν και μια αυθαίρετη επιλογή κάποιου Σαμαρά ή του Γεωργάκη Παπανδρέου στις προηγούμενες, την προηγούμενη περίοδο. Μην τα συγκρίνετε μια... όμως όλα, θα κύριε σας πω, έχουμε μην τα συγκρίνετε γενική... διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Ναι, έχουμε όμως γενικές πολιτικές κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ισοπεδώνουν εργατικά δικαιώματα και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Βόζενμπεργκ, έχουμε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε διευθέτηση και οργάνωση του χρόνου εργασίας που επιτρέπει τα δεκαήμερα χωρίς ρεπό, ενώ ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται τώρα να ανησυχεί μήπως ο Μητσοτάκης φέρει την εφταήμερη εργασία. Ενώ έχουν περάσει αυτά. Αυτό είναι fake news, έχει εξηγηθεί με κάθε τρόπο. Μιλούσαμε για τα εφταήμερη λειτουργία. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα. Λέω ότι ενώ εμφανίζεται να ανησυχεί γι' αυτό, έχουν ψηφίσει σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι μαζί ρυθμίσεις. Σας ακούω. Ναι. Βάλτε μια τελεία για να ακούσουμε και την κυρία Καϊλή και να προλάβουμε και να σχολιάσουμε μετά. Να βάλω τελεία λέγοντας απλά ότι το κόμμα του κυρίου Βέμπερ. Σύμφωνοι. Το κόμμα του κυρίου Βέμπερ και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχουν πάρει μαζί αποφάσεις και συγκυβερνούν μαζί στη Γερμανία. Να προλάβουμε δεύτερο γύρο γιατί είναι η τελευταία μας εμφάνιση. Ναι, αλλά πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Δεν είναι. Μιλάτε, κυρία Καϊλή. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι εδώ συζητούμε για μια πολύ μειωμένη σύνταξη, θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Πορτογαλία και άλλες χώρες έχουν καταφέρει να επανακτήσουν δυναμική και επενδύσεων, αλλά και του ΑΕΠ, να έχουν επαναφέρει το ΑΕΠ πριν την περίοδο της κρίσης. Στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό, έμεινε στάσιμη. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος δεν ξεγελιέται με αυτά. Εγώ θα ήθελα την Ελλάδα όλων, όχι την Ελλάδα των πολλών ή των λίγων, να φροντίσουμε για όλους τους Έλληνες. Νομίζω πραγματικά ότι αυτό που χρειάζεται την επόμενη μέρα, εφόσον έχουμε μια νέα κυβέρνηση, ξαναλέω ότι θεωρώ ότι πια το ηθικό
κομμάτι, το ηθικό κεφάλαιο που έχει στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κίνημα αλλαγής θα είναι εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό την επόμενη μέρα. Καθώς βλέπουμε φαίνεται, τον τρόπο. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τόσο πολύ. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται και επειδή κυκλοφορώ σε όλη την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω προσωπική εικόνα που έχω, γιατί και το 2014 γύρισα. Το έχω διαπιστώσει και βλέπω πολύ σημαντικές επιστροφές από αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει. Η προσπάθεια λοιπόν σύμφωνα να έχει μια διαφορετική, πάντως, 3% φαίνεται, να έχει μια διαφορετική δυναμική, πάντως μια διαφορετική ρητορική στην Ελλάδα και διαφορετική στην Ευρώπη, καθώς εδώ λέει ότι είναι προοδευτική συμμαχία, εκεί επιμένει ότι θα είναι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, μια παράταξη διαλυτική που έχει απομονωθεί και δεν κάνει καθόλου νομοθεσία ή θετικό έργο. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι βγαίνει συνέχεια στην καταγγελία και μάλιστα το είδαμε πρόσφατα επειδή είχαμε τη γενοκτονία την ημέρα μνήμης 19 Μαΐου. Θα σας πω ότι στην προσπάθεια που είχαμε κάνει μαζί με την κυρία Βόζεμπεργκ και άλλους συναδέλφους για να περάσουμε το ψήφισμα με μεγάλη υποστήριξη, με ένα βιαστικό τρόπο για να το καπηλευθούν, το έφεραν μια άσχετη μέρα που δεν γίνονται κανονικές ψηφοφορίες. Την ψήφιση. Ναι, ο Μαριάς με την κυρία Κούνεβα και την Χρυσή Αυγή. Απλά οι του ΣΥΡΙΖΑ το περάσαν στο κόμμα της αριστεράς. Αυτοί που δεν το περάσαν είναι κυρίως στο Λαϊκό Κόμμα. Πρώτα, λοιπόν, θα ήταν καλό να είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Επειδή έχει και ποντιακή καταγωγή ο κύριος Αυγής. Και εγώ το ίδιο. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ψήφισμα από το ΕΛΚ το 2015, το έχω φέρει, και έκανε μετά προσπάθεια η κυρία Καϊλή με τον κύριο Κεφαλογιάννη, με τον κύριο Χρυσόγονο. Και δεν ήρθε άκερα το θέμα και κάει και δυστυχώς την τελευταία ολομέλεια. Εδώ είναι η τεράστια ευθύνη της. Είναι τεράστιο το θέμα, γι' αυτό και από εδώ και πέρα απαιτείται πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα. Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ήταν. Τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Έτσι έγινε. Όπως πολλές φορές το κάνουμε. Αντιχθές στη συζήτηση, μόνο αυτό λέω, Εύα μου και συγγνώμη, ήταν μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος ανήγγειλε, και δεν το λέει τώρα, το έχει πει εδώ και καιρό, την ανάγκη διεθνοποίησης που θα δώσουμε μάχη και οι ευρωβουλευτές, αλλά και οι Έλληνες βουλευτές στο Συμβούλιο και η κυρία Γεννηματά. Εγώ δεν αδικώ. Θεωρώ Μαράκης είναι αυτοί που το κάψαν στο Λαϊκό όχι, Κόμμα. Όχι, όχι, δεν όχι. Δεν το πέρασαν. Το πέρασαν. Αλλά μπορούμε να απογυρίσουμε στην... Όχι, δεν είναι. Πέρασε, κυρία Γτζίδη, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν πέρασε. Ήταν για την επόμενη Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια δεν πήγε. Το πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δώσε μου ένα λεπτό. Κύριε Αξίδη, ένα λεπτό να ακούσουμε τους ήλους των ειδήσεων με την Ιωάννη Ράντου. Ένα λεπτό είναι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Βεβαίως, κύριε Καϊλή, δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σήμερα το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου για να αποφασίσει αν θα αναιρέσει ή όχι το βούλευμα για τη μη χορήγηση άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και αυτό ενώ συνεχίζονται σταθερά οι επιθέσεις αντιεξουσιαστών σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το πρόσωπό του. Μπλόκο στα δώρα και το επίδομα βίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κρίθηκαν συνταγματικές οι περικοπές τους από την Ολομέλεια. Σε αυστηρό τόνο η αντίδραση της Προέδρου του ΣΤΕ, Κατερίνας Αχιλαροπούλου, που αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως οι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνουν υπόσταση μόνο μετά τη δημοσίευσή τους. Προβάδισμα 6,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το Open. Η διαφορά δείχνει να μειώνεται ελαφρώς υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η συσπήρωση, ωστόσο, του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται χαμηλά συγκριτικά με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο θρύλος της Φόρμουλα 1, Νίκη Λάουντα, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Μια σπουδαία μορφή στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού που κατάφερε να αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη διάρκεια της καριέρας. Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του Taxis για τις 120 δόσεις στην εφορία που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες. Ο καιρός, λίγη συννεφιά και μεταφορά σκόνη στην Αττική με τη θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς. Λίγη συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισό από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα Κτέλ και στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι και την Αλεξάνδρας. Κίνηση και στην Τσιμισκή και την Εγνατία προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε την Ιρωράντου για τους τρίτους ενδύσεων. Κυρία Καλή, ολοκληρώστε. Απλώς να ολοκληρώσω για αυτά που σας έλεγα. Έχουμε κάνει, ήδη έχουμε προετοιμάσει ένα πλαίσιο να μιλήσουμε πια στην Ευρώπη για ένα ελάχιστο εισόδημα για κάθε οικογένεια. Ένα εισόδημα αξιοπρέπειας, καθώς έχουμε στην ψηφιακή εποχή ανατροπές των μοντέλων των εργασιακών. Ήδη στην Ελλάδα, επί ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εξαήμερη εργασία
ως επιλογή, ως δυνατότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε και να διορθώσουμε αυτή την ανατροπή που έρχεται, τη μεγάλη, να μπορεί ο κόσμος να έχει ένα ασφαλές εισόδημα, να αισθάνεται ασφαλής για να μπορεί να είναι δημιουργικός. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα, να μην μείνουμε στα φιλοδορήματα που δίνει η κυβέρνηση αυτές τις μέρες. Πραγματικά, επειδή το D-Linke που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά είχε αρνηθεί την ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα, ήταν απέναντι σε οποιαδήποτε θετική κίνηση για την Ελλάδα, θα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, όταν μιλάει για προοδευτική συμμαχία, να είναι ξεκάθαρο στο που θέλει να ανήκει. Κοιτάξτε, 15 φορές μειώθηκαν οι συντάξεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν έμεινε ήταν έργα. Κλείσαμε μια παρένθεση. Ελπίζω να κλείσουμε μια παρένθεση του 2015, γιατί εδώ μιλούμε για επαναφορά στην προ-ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Από τα 10 χρόνια της κρίσης, τα μισά χρόνια είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Μου κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση που το ξεχνάμε. Το ΕΚΑ ήταν 230 το 2014, πήγε στα 12 τώρα. Λοιπόν, έχει σημασία να μιλούμε και για αυτά, αλλά μιλήσουμε για εθνική αξιοπρέπεια, να μιλήσουμε για το μέλλον και τι προτάσεις υπάρχουν. Κυρία Ξύδη, 20 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Και εσείς για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά. Επειδή καθυστέρησα και να έρθω, λέω όμως το εξής. Δεν είχα μόλις αρχίσαμε. Εντάξει. Απλώς χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί αυτό που κάνει. Και που ασχολείστε με τα ιστορικά και γενικότερα μελετάτε και τα κινήματα στην Ευρώπη. Εάν ανεβεί η ακροδεξιά, θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα για την οικονομία, πιστεύετε? Ή θα σκληρύνουν τα πράγματα οι Ευρωπαίοι, θα σκληρύνουν τη στάση τους? Θα είναι πολύ δυσκολότερα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η άνοδος της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν συμφέρει τις χώρες του Νότου όσον αφορά τη γενική τάση. Ναι. Ειδικά η ακροδεξία και η άνοδός της είναι μια πολύ μεγάλη απειλή, γιατί ξαναφέρει στην επιφάνεια εκείνους τους εφιάλτες που οδήγησαν την Ευρώπη στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Άρα είναι καθήκον όλων των δημοκρατικών δυνάμεων να σταματήσουν αυτή την άνοδο, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που τους δίνει και η καθημερινή πολιτική, αλλά και η ίδια ιστορική αλλά εμπειρία. Αλλά μπορεί να μην συνεχιστεί αυτή η επιδοματική πολιτική και τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει επιδοματική πολιτική. Αυτά τα πλεονάσματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος, το πιστεύουμε αυτό το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή η προσπάθεια να εξαθλιώσεις την προστασία των φτωχότερων στρωμάτων με την έκφραση επιδοματική πολιτική, μάλλον αναδεικνύει μια ανάλγητη αντίληψη πάνω στην κοινωνική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που έδωσε τελευταία και 13η συνταξία, στο έτσι, όπως την έδωσε συγκεκριμένα με τα 800 εκατομμύρια, για να είναι συνεπής μέσα στην δημοσιονομική ασφάλεια, δεν μπορούσε να δώσει 2,3 δισεκατομμύρια. Όταν θα μπορέσει, θα το δώσει. Μάλιστα. Είναι κάτι που το κάνει. Συγγνώμη, να το πω αυτό. Δεν το κάνει προεκλογικά. Δεν το κάνει προεκλογικά. Όχι. Και το 2016, 17, 18, όποτε δόθηκε η δυνατότητα δημοσιονομικά, έχει δώσει βοήθεια. Και όταν λέμε επιδόματα, ποια είναι? Είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα στους ΑΜΕΑ, το επίδομα κοινωνικής προστασίας, το επίδομα στους πολυτεχνούς. Να κοπούν αυτά. Σύντομη τοποθέτηση. Εγώ θα μπορούσα να παρακολουθήσω το σκεπτικό, είναι και αξιοπρεπής ο κύριος Αγγλίδη. Δεν έχει σχέση με κάποιους άλλους ακραίους του κόμματός του που λένε απίστευτα πράγματα. Όχι, μην μπούμε σε αυτή. Επιτρέψτε μου, όχι. Εγώ δικό μου, έχω την ευθύνη των λεγόμενων. Δεν ξέρω. Εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και χθες κιόλας. Δεν ξέρω. Με συγχωρείτε, εγώ έχω αυτόνομο λόγο. Δεν είναι κακό. Αυτό υπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει. Αφήστε την να τελειώσει. Επιτρέψτε μου. Μιλάμε για οικονομία του χρόνου, αλλά για να μπορέσω να δεχθώ. Με τίτλους και αγόρευε. Αμέσως θα το πω. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι υπάρχει μια δημοσιονομική δυνατότητα για αυτές τις παροχές του κυρίου Πρωθυπουργού, αν δεν υπήρχαν 2,1 περίπου στάση πληρωμών του κράτους προς τους ιδιώτες. 250 περίπου χιλιάδες συντάξεις που εκκρεμούν για ανθρώπους από ένα μήνα μέχρι 4 χρόνια. Περικοπή επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων από την αριστερή κυβέρνηση. Περικοπή του δημοσιονομικού, με συγχωρείτε, του επενδυτικού πακέτου, ωραία, των δημοσίων επενδύσεων. Αν λοιπόν το περιβάλλον. Όχι, δεν προγραμματίζονται, γιατί δεν θα κυβερνάτε, κύριε Αγγλίδη. Προγραμματίζει μια κυβέρνηση το τι θα εφαρμόσει η επόμενη, οποιαδήποτε επιλέξει ο ελληνικός λαός? Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδιμο από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα δεν πολύ. Υπάρχει μεγαλύτερη ανακρίβεια. Ελληνικούμε, αλλά εγώ μιλώ με αριθμούς. Σύντομα, παρακαλώ. Δεν έχουμε μια λέξη για πάνω. Πολύ σύντομα. Δεν μπορείς να πολεμήσεις την άνοδο της άκρας δεξιάς με τη σημαία της επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία την τροφοδοτεί. Η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εφάρμοσε κυρίως η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και στην Ιταλία και στη Γερμανία έφερε την άνοδο της άκρας δεξιάς. Ο Ρέντσι έφερε το Σαλβίνι.
Και από αυτήν την άποψη έχει μεγάλη σημασία να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση απέναντι σε μια πολιτική που περιλαμβάνει μνημόνιο διαρκείας για όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη μέρα. Για αυτήν την οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, εμείς καλούμε το λαό να ψηφίσει κουκουέ. Ο διχασμός. Μιλήσουμε και το θέμα του, κύριε Καϊλή. Η δική σας θέση ότι μπορούν μαζί να κάνουν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η καλύτερη απόδειξη αυτών που λέμε εμείς. Το ότι λέτε ότι μπορείτε όλοι μαζί να κάνετε κυβέρνηση, κύριε Καϊλή, δείχνει ποια είναι η σύγκληση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και δεν είναι σωστό να μιλάτε. Και προηγουμένως υπήρχε σύγκληση. Μα σας παρακαλώ, τώρα αφήστε να συντονίσουμε εμείς. Σύμφωνοι. Αλλά λέω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη σύγκληση των τριών. Εντάξει, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει. Μην απαντήσετε σε όλους. Βεβαίως, και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Θα σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα υπερπλεονάσματα που μας έχει αλυσοδέσει ο Τσίπρας σε καμία άλλη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Άρα έχουμε τεράστια προβλήματα ακόμα να λύσουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια δυναμική ανάπτυξης για να μπορέσουμε να έχουμε σταθερά αυτά τα εισοδήματα και πάντα να μην τα θεωρούμε δηλαδή προεκλογικά δώρα, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς στα σπίτια τους, υπάρχει τεράστια ανασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας και στις μεγάλες πόλεις, να μην πληρώνουν προκαταβολή φόρου 100% επιχειρήσεις, γιατί μιλούμε όλοι για το δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί έχουν εκμηδενιστεί. Συζητούμε για συντάξεις οι οποίες έχουν περικοπεί και απομονώνουμε τα προβλήματα. Συνταξιούχοι, κύριε Χαζαπόπουλε, οι άνθρωποι που τώρα εργάζονται θα έχουν 60% χαμηλότερες συντάξεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Όλες τις κάλπες να μην υπάρχει από εκεί. Και θέλω να πω στον κύριο, και θέλω να πω και προσωπικά στον κύριο Αξίδη ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη βοήθεια που δώσατε στο Open σε αυτό το μήνα αφιέρωμα που κάναμε για τη γενοκτονία των παιδιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό έκανα και εγώ την τοποθέτηση υπέρ του κυρίου Αξίδη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον έχουμε σε ζωντανή σύνδεση. Είναι ο κύριος Πάνος Λάμπρου. Κύριε Λάμπρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Σας καλέσαμε. Δεν έχει τύχει αυτές τις ημέρες να είστε εδώ σε κάποιο από τα πάνελ. Είμαστε 5 μέρες πριν από τις εκλογές και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ασχολείστε και με τα κοινωνικά κινήματα, έχουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς το τελευταίο διάστημα, ξέρετε και τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στις φυλακές, και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό όλο το κλίμα που δημιουργείται, αν μπορούν να γίνουν ευρωεκλογές με όλο αυτό το κλίμα που έχουμε με τις επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, σε πανεπιστήμια, σε διάφορα, σε εκλογικά κέντρα κομμάτων. Θέλω καταρχήν μια, έτσι, την άποψή σας. Ευρωεκλογές φυσικά θα γίνουν και μάλιστα πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, την Κυριακή. Υπάρχουν βεβαίως εντάσεις, υπάρχουν διάλογοι, υπάρχουν αυτά που λέτε. Έτσι, φαινόμενα τα οποία δεν είναι καλό να συμβαίνουν. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι η ουσιαστική συζήτηση πάνω σε διαφορετικά πολιτικά και ανταγωνιστικά σχέδια. Αυτό χρειάζεται. Καμιά φορά, ξέρετε, πάμε σε εκλογικές αναμετρήσεις, πάμε στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση και γίνεται η συζήτηση με ατάκες, με συνθήματα και όχι με τα ουσιαστικά, τα μεγάλα, τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνεπώς, η κουβέντα μας πρέπει να είναι για αυτά τα θέματα, για την οικονομία, για την κοινωνία, για τα κρίσιμα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Αυτά συζητάμε όμως κιόλας, έτσι δεν είναι? Εδώ και με τους υποψήφιους, αυτά συζητάμε. Τα επιδόματα που δίνει, το θέμα των 120 δόσεων, όλες αυτές τις παροχές της κυβέρνησης, τα οικονομικά προβλήματα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αυτά συζητάμε. Όμως υπάρχει και, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ένα κλίμα το οποίο... Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο καλλιεργείται με αφορμή το ότι το Δικαστικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια στον Κουφοντίνα. Και έτσι έχουν εξεσπάσει όλες αυτές οι φασαρίες. Και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου, το έχω πει πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό, και συστηματικά και χωρίς φόβο και χωρίς πάθος που λέμε, υπάρχει ένας νομικός πολιτισμός, υπάρχει κράτος δικαίου, αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για όλες και όλους. Το δεύτερο σημείο που θέλω να σας πω είναι ότι τα δικαιώματα δεν έχουν σύνορα.
δεν αφορούν κάποιους και κάποιους άλλους δεν τους αφορούν. Τους αφορούν όλους. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, έχω κάνει μια τοποθέτηση, έκανα μια τοποθέτηση για την υπόθεση Λικουρέζου. Κύριε Λικουρέζου, θυμάστε την περίπτωση που συνελήφθη και κρατήθηκε για δύο μέρες, κακός βεβαίως, και το σχολίασα και είπα ότι παρότι δεν είναι ένας δικός μου άνθρωπος, δεν είναι της οικογένειας, της πολιτικής μου οικογένειας, εγώ τοποθετούμαι με σαφήνεια και λέω ότι κακώς συνέβη αυτό. Γιατί πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Όταν ό,τι αφορά τα κοινωνικά, τα ανθρώπινα, τα ατομικά δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σαφείς και να μην κάνουμε διακρίσεις. Κακώς συνεπώς, δεν δόθηκε η άδεια στον κύριο Κουφοντινές, δεν είναι. Κακώς δεν δόθηκε η άδεια. Πώς το είπατε. Άρα λέω πιστεύετε. Φυσικά κακώς δεν δόθηκε. Διότι είχε πάρει τις άδειες, 6 άδειες, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Συνεπώς έπρεπε να πάρει την 7η, την 8η κλπ. Επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα αφορούν τους πάντες. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Είτε είναι δικός μας, είτε δεν είναι δικός μας. Είτε είναι φίλος μας, είτε είναι εχθρός μας. Ή υπάρχει κράτος δικαίου, ή δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ή εφαρμόζονται οι νόμοι, ή δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Πάντως πολλοί λένε. Ναι, έλα. Όχι, εντάξει, ολοκλήρωση. Πάντως πολλοί λένε, κύριε Λάμπρου, ότι γίνεται μια προσπάθεια εκβιασμού της δικαιοσύνης με όλες αυτές τις φασαρίες που γίνονται. Η δικαιοσύνη παίρνει τις αποφάσεις της. Προφανώς ούτε τρομάζει ούτε φοβάται από κινητοποίηση. Κινητοποίησεις πάντα θα υπάρχουν. Και οργή θα υπάρχει πάντα, όχι για το συγκεκριμένο θέμα. Για πολλά και άλλα θέματα τα έχουμε ζήσει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Ευρώπη. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Θα συζητήσει και θα πάρει τις αποφάσεις της. Δεν εκβιάζει κανένας και μάλιστα πρέπει να σας πω αντίθετα, θα μπορούσα να βρω και εγώ μια επιχειρηματολογία και να σας πω το εξής. Όταν υπήρξε αυτή η παρέμβαση που ήταν και αυτονόητη της κυρίας Δημητρίου, ήταν δικαίωμα θέλω να πω, αυτή είναι η δουλειά της, μία από τη δουλειά της, υπήρξαν παρεμβάσεις ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και βεβαίως βγήκε η Ένωση των Εισαγγελέων και είπε ότι αυτό είναι εκβιασμός. Ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Η δικαιοσύνη παίρνει τον τρόπο της και παίρνει τις αποφάσεις της. Επαναλαμβάνω, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν αυτές οι αποφάσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θεωρείτε κατανοητές οι αντιδράσεις, κύριε Λάμπρου, δεν έχω κάνει ερώτηση, ας κάνω μία. Παρακαλώ. Θεωρείτε κατανοητές οι αντιδράσεις που υπάρχουν κάθε νύχτα. Πριν με ρωτήσετε να σας πω αυτοκίνητα τούτο. Με μολότοφ. Με αιχμή την αδειοδότηση του Κουφοντίνα. Εννοείται ότι εγώ δεν. Ακούστε με κάτι, μην μου κάνετε τις ερωτήσεις. Είναι σαφές ότι δεν είμαι υπέρ φυσικά τέτοιων ενεργειών. Δεν θεωρώ ότι η λύση μπορεί να είναι να καίσει ένα αυτοκίνητο. Καλώς, τις ερωτήσεις θα μου επιτρέψετε να κάνω τις ερωτήσεις που κρίνω εγώ. Μία ερώτηση έκανα, αυτή έκρινα να κάνω, αυτή θα κάνω. Βεβαίως. Δεν είναι. Μα σας απαντώ. Μου κάνετε, μα σας απαντώ. Ναι. Αλλά να με ρωτάτε τώρα εμένα αν είμαι υπέρ να καίγονται τα αυτοκίνητα. Αν τις κατανοείτε, όχι, αν κατανοείτε. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα κάθε νύχτα, κύριε Λάμπρου, κάθε νύχτα υπάρχουν νύχτες τρόμου σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Και επειδή είστε πολιτικός τέλεχος, σας ρωτώ. Μα και εγώ σας απάντησα ότι είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είμαι εγώ υπέρ να καίγονται αυτοκίνητα ή να υπάρχουν ενέργειες οι οποίες δεν βοηθούν ούτε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι είμαι σαφής, αλλά σας λέω για να μιλήσουμε πάλι για τη δικαιοσύνη. Πρόσφατα, χθες νομίζω, υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για τις συντάξεις, για τα δώρα στο δημόσιο. Είναι μια απόφαση η οποία φυσικά δεν μας αρέσει. Είναι όμως σεβαστή. Διότι αν είναι σεβαστή, είναι σεβαστή η απόφαση του ΣΤΕ, αλλά ακόμα πιο σεβαστή, ακόμα πιο σημαντική, σημαντικές είναι οι ανάγκες των εργαζομένων. Το γεγονός ότι ο Κουφοντίνας. Καταστάσεις, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Βεβαίως. Το γεγονός ότι ο Κουφοντίνας δεν έχει μετανιώσει για τα εγκλήματα τα οποία έχει διαπράξει, σας απασχολεί. Όλα με απασχολούν, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ το εξής. Επειδή πολλά λέγονται, πολλά συζητιώνται, θέλω να μιλάμε πάντα, πάντα, με βάση την πραγματικότητα και τις πραγματικές δηλώσεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς και εσείς και εγώ δεν είμαστε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Εσείς είστε δημοσιογράφος, εγώ είμαι πολιτικός και εγώ δημοσιογράφος. Συνεπώς η δουλειά μας δεν είναι να γίνουμε ξαφνικά πάλι ένα δικαστήριο και να κρίνουμε το χ κρατούμενο. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος δικάστηκε, καταδικάστηκε
Είναι 17 χρόνια μέσα στη φυλακή. Η δουλειά λοιπόν η δική μας δεν είναι να τον ξαναδικάσουμε με βάση το φρόνημά του. Νομίζω ότι, ότι είμαι σαφής. Αλλά να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είναι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Θεωρείτε ότι έχει κάποιο φρόνημα το κράτος δικαίου, ο νομικός πολιτισμός. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Θεωρείτε ότι έχει κάποιο φρόνημα. Και σας το λέω αυτό και για τον κύριο Κουφοντίνα, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο. Γι' αυτό σας ανέφερα και την περίπτωση του κυρίου Λικουρέζου, που ασφαλώς είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε με βάση τη συγγένεια, την πολιτική, την ιδεολογική ή οποιαδήποτε άλλη συγγένεια που έχουμε, που πιθανά να έχουμε ή να μην έχουμε με κάποιο κρατούμενο. Εντάξει, με την παράμετρο ο κύριος Λικουρέζος δεν είναι δολοφόνος. Τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διαφορά στη σύγκριση που φέρνετε με τα δύο παραδείγματα, υποθέτω. Ναι, ασφαλώς. Είπα ότι δεν συγκρίνονται. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Σας το πάω σαν ένα δείγμα γραφής, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν έρθει η ώρα, να σας πω ένα παράδειγμα, αν καταδικαστούν οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής, που κατά τη γνώμη είναι δολοφόνοι, ναζιστές και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, και μπουν φυλακοί, και έρθει η ώρα μετά από κάποια χρόνια να πάρουν την άδεια, πιστέψτε με, θα είμαι υπερασπιστής της άδειας που πρέπει να πάρουν οι χρυσαυγίτες, οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα μας. Καλημέρα σας. Και με τις δηλώσεις αυτές του υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πανουλάμπου, φτάσαμε και στο τέλος αυτού του τμήματος εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά υποδεχόμαστε τον υποψήφιο δήμαρχο Πειραιός, τον κ. Γιάννη Μοράλη. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και δεν θα μπορούσαμε να μην ταξιδέψουμε και μέχρι τον Πειραιά, να καλέσουμε εδώ τον δήμαρχο, τον ίν δήμαρχο και υποψήφιο και πάλι τον κύριο Πέτρο Μόραλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάννη Μοράλη, συγγνώμη. Εγώ έχω μείνει στον πατέρα μου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πάντα το μπερδεύω. Το είχα κάνει και παλιότερα αυτό το λάθος. Για μένα είναι ευχάριστο λάθος. Ακριβώς. Κύριε Μοράλη, για πείτε μας, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Πειραιά τώρα, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Σας είδαμε μαχητικό το προηγούμενο διάστημα και με το τι έγινε με το ΚΑΣ, με την Κόσκο. Τι θα γίνει στο λιμάνι την επόμενη μέρα? Πρώτον, να πω ότι είναι θετική η επόμενη μέρα για τον Πειραιά. Νομίζω έχει μπει σε μια διαφορετική πορεία, έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, αποκτά μια νέα ταυτότητα, αποκτά μια εξωστρέφεια, αλλά κατά την άποψή μου το μέλλον για τον Πειραιά είναι θετικό. Αυτά που είπα ήταν δύο σημαντικά ζητήματα, ήταν το master plan του ΟΛΠ, το οποίο αφορούσε όλη την πόλη και τη λειτουργία του λιμανιού. Νομίζω ότι αποφευθήκαμε ξεκάθαρα, είπαν την άποψή μας ξεκάθαρα, διαφωνούσαμε με συγκεκριμένα σημεία του master plan. Ευτυχώς δεν εγκρίθηκαν τελικά και μας ικανοποιεί η τελική απόφαση για τις εγκρίσεις και τις μη εγκρίσεις. Οπότε προχωράμε με την επένδυση στο λιμάνι, μια θετική επένδυση κατά την άποψή μου. Τα περισσότερα πράγματα που προβλέπει το master plan είναι θετικά και για την πόλη και για την προοπτική της. Για το ΚΑΣ ήταν μια διαδικασία δύσκολη για μας, διότι δεν συμμετείχαμε. Άρα η αντίδρασή μας ήταν ότι δεν μπορεί να αλλάξει η λειτουργία μιας πόλης χωρίς να συμμετέχει η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια, οι φορείς της πόλης. Άρα αυτή ήταν η αντίδρασή μας. Η δεύτερη αντίδραση ήταν ότι η αρχική εισήγηση να κηρυχθεί ολόκληρη η πόλη ως αρχαιολογική περιοχή ήταν παράλογη. Και ευτυχώς το ΚΑΣ δεν υιοθέτησε τελικά. Υιοθέτησε μόνο την κήρυξη του πρώτου, δεύτερου διαμερίσματος και μέρους του τρίτου, που εν πάση περιπτώσει κινείται στα όρια της λογικής, γιατί οι αρχαιότητες σημαντικές είναι σε αυτά τα διαμερίσματα, τα τείχη, το ιστορικό κέντρο, οι αστικές πύλες. Προχωράμε. Θα δούμε η απόφαση του ΚΑΣ πώς θα επηρεάσει, αν θέλετε, τις επενδύσεις, ναι, τα δημόσια έργα, τα ιδιωτικά έργα και αν θα βάλει ένα ακόμα βαθμό δυσκολίας που δεν τον έχουμε ανάγκη και στη χώρα ούτε στον Πειραιά. Θα το δούμε, το παλεύουμε. Κύριε Μοράλη, ο Πειραιάς, το γνωρίζετε, έχει προβλήματα στην καθημερινότητα, πέραν του μεγάλου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και όλο αυτό. Σε επίπεδο καθημερινότητας, πού θα στρέψετε εσείς το ενδιαφέρον σας, αν εκλεγείτε? Πρώτον να πω, κύριε Σαραντάκο, ότι αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Σε κάθε τοποθέτησή μου το αναγνωρίζω και εγώ. Δεν είμαστε μια πόλη που έχει λύσει όλα τα προβλήματά της και δεν νομίζω ότι υπάρχει πόλη δυναμική που έχει λύσει όλα τα προβλήματά της. Γιατί εμείς είχαμε από τη μία να μαζέψουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, να χτίσουμε το μέλλον, ενώ δεν μπορέσαμε να λύσουμε και όλα τα προβλήματα της πόλης. Άρα η επόμενη περίοδος εστιάζεται ακριβώς σε αυτό που είπατε, στις καθημερινότητες, στις γειτονιές. Και αυτό λέει και το πρόγραμμά μας. Είναι φιλεταρισμένος ο Δήμος και οι κοινότητες σε γειτονιές πλέον, γιατί στον Πειραιά έχουμε και μια διαφορετικότητα, άλλο Βόκος, άλλο η Φρεατίδα, άλλο το Πασαλιμάνι, άλλο η Κοκκινιά, άλλο το Νέο Φάληρο, άλλο ο Γιος Διονύσιος. Άρα έχουμε διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές ανάγκες, πλέον πατώντας πιο γερά στα πόδια μας,
μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία εκ των πραγμάτων, λογικό είναι. Έχουμε φτιάξει τα οικονομικά μας, τα έχουμε εξοδολογήσει. Είμαστε ένας τακτοποιημένος Δήμος. Δεν είμαστε οικονομικά εύρωστος, αλλά είμαστε τακτοποιημένος. Έχουμε αντλήσει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, το μεγαλύτερο στην ιστορία του Δήμου, τα 111 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους και πόρους της περιφέρειας. Και είμαστε έτοιμοι να τα ρίξουμε, να αλλάξουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Καθαριότητα, parking, ασφάλεια. Εκεί που πονάμε είναι η λακκούβα. Είναι το σπαρμένο πλακάκι, είναι η περαιτέρω καθαριότητα, είναι καλύτερα κουρέματα και πιο γρήγορα. Το φωτιστικά, τα θέματα των φωτιστικών τα λύνουμε διαπαντός, διότι είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για αλλαγή όλων των φωτιστικών. Συνδέεται και με την ασφάλεια του Πειραιά, προφανώς, γιατί αυξάνουμε το φωτισμό, άρα πιο ασφαλείς γειτονιές, κάνουμε οικονομία, βοηθάμε το περιβάλλον. Και 12.500 φωτιστικά στον Πειραιά είναι το σύνολο, επαναλαμβάνω. Άρα λύνεται διαπαντός αυτό. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι αυτά. Να σας πω κάτι, όποτε κατεβαίνω ή όποτε έρχονται φίλοι μου από εκεί που, από τον Πειραιά. Το μεγάλο πρόβλημα του είναι πότε θα τελειώσουν αυτά τα έργα εκεί πέρα, ναι, που ταλαιπωρεί η κυκλοφορία. Είναι γεγονός, κύριε Χασαπόπουλε, αλλά δυστυχώς δεν είναι έργα δημοτικά. Και αν θέλετε, η διαμαρτυρία μου και εμένα στην κεντρική διοίκηση αυτά τα χρόνια, σε ήπιος τόνος πάντα, γιατί ποτέ δεν με έχετε ακούσει, νομίζω, να ανεβάζω τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ή απέναντι σε οποιονδήποτε, ήταν ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Διότι το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Πειραιά. Πρόβλημα της χώρας ήταν το μεγάλο λιμάνι της χώρας, η πύλη εισόδου και εξόδου. Ελπίζω επιτέλους το τραμ να λειτουργήσει. Κάνει δοκιμαστικά, ήταν να τελειώσει 3/15, είμαστε 5/19. Το μετρό να προχωρήσει, γιατί κάθε δύο χρόνια παρατείνεται καθένα. Το τραμ νομίζω μπορεί να ανέβουν οι πυρεώτες μέσα στο καλοκαίρι. Έχω την εντύπωση, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο. Βέβαια, πολλές φορές οι ενημερώσεις που είχαμε δεν έπεσαν μέσα χρονικά, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι τελικό το στάδιο. Γνωρίζουν ότι μάλλον τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο θα μπουν πυρεώτες στο τραμ. Το μεγάλο έργο όμως και η αλλαγή είναι το μετρό. Το τραμ δεν είναι έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, ίσα που δημιούργησε μια. Έτσι, απέχθεια στους πιλότες λόγω της καθυστέρησης εκτέλεσής του, που κλείσαν επιχειρήσεις, ταλαιπωρήθηκαν κατοικίες. Τα προβλήματα που δημιουργεί η κατασκευή του. Αυτό λέω αυτό. Και πρέπει, έχει ομορφύνει πάντως το κέντρο του Πειραιά με έχει το τραμ. Έχουν φύγει πολλοί τα αυτοκίνητα, αυτό το διπλοπαρκαρισμένα. Έχει ομορφύνει τώρα εκεί. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα. Θέλει περαιτέρω. Ναι, θέλουμε ενίσχυση. Είπε ο κ. Σαραντάκος για την ασφάλεια. Τι μπορεί να κάνει ένα δήμαρχος από το να φωνάζει στο αρμόδιο Υπουργείο να ενισχυθούν τα τμήματα. Η αστυνομία και η τροχεία είναι υποστελεχωμένες. 60% οι οργανικές θέσεις στην τροχεία, 40% οι οργανικές θέσεις στην αστυνομική διεύθυνση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχουμε τα φαινόμενα του λιμανιού, παρεμπόριο, έχουμε μια αύξηση μικροεγκληματικότητα, όχι βαριά εγκληματικότητα. Είχαμε και περιστατικά βαριά εγκληματικότητα, 2-3 τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι πολλά. Νομίζω η ασφάλεια είναι το μεγάλο ζήτημα της χώρας του Πειραιά. Θέλει μια ενίσχυση, προφανώς. Πρέπει και η δημοτική αστυνομία να ενισχυθεί αριθμητικά. Έχουμε μόνο 18 δημοτικούς αστυνομικούς. Όταν το 2012 όταν καταργήθηκε, 2011-2012 είχαμε 128. Ναι. Ο Δήμος συνολικά έχει 1.350 εργαζομένους, όταν είχε το 2008 2.600. Νομίζω όμως ότι γίνονται αρκετά πράγματα. Κύριε Μόλλη, να σας τώρα που το ρωτήσαμε και νωρίτερα, αλλά κανείς δεν το ξέρει. Εσείς είστε νυν δήμαρχος και κάτι θα ξέρετε. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα εδώ για αυτές τις δόσεις που γίνονται στους Δήμους για τα χρέη με τις 120 που πέρασαν. Ναι, ναι. Αυτό πότε θα ξεκινήσει στους Δήμους? Εμάς ξεκινάει από αύριο. Βγάζουμε ενημέρωση, θα βάλουμε την πλατφόρμα να δεχόμαστε τα αιτήματα. Δηλαδή πρέπει να έρθει κάποιος στο Δήμο για να κάνει την αίτηση. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να έρθει κάποιος στο Δήμο να κάνει την αίτηση. Ναι, θα έχουμε και ηλεκτρονική πλατφόρμα. Α, θα έχετε και ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο Δήμος την ανοίγει. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα τις εκλογές θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Άλλωστε έχει και χρόνο. Αλλά πρέπει να ενημερωθούμε. Νομίζω γιατί η προθεσμία είναι μέχρι 14 Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά τώρα την ημερομηνία. Παραπάνω. Πρέπει να ενημερώσουμε, θέλω να πω, του δημότε και του πολίτε ώστε να κινηθούν και να μην περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπορεί να έρθει κάποιο στα γραφεία σου στο Δήμο να αποβάλει ένα αίτημα ή να μπει στην πλατφόρμα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξεκινάτε αυτό. Ναι, ξεκινάμε. Και μόλι εμεί θα ευχηθούμε και εσά καλή επιτυχία. Δίνουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξή πριν κλείσουμε. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Από τον πρώτο γύρο δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει νικητή στον Πειραιά. Εσεί, αν είστε στο δεύτερο γύρο, θα απευθυνθείτε ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ για την υποστήριξή του? Και ρωτώ για το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει πραγματικά μια αντιπαράθεση της δικής σας δημοτικής αρχής με την κυβέρνηση. Δεν θα απευθυνθώ στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στην αυτοδιοικητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα απευθυνθώ στους ψηφοφόρους της αυτοδιοικητικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι σε όλους τους πειρώτες. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Η κάλπη είναι, ξέρετε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάλει. Όπως και εγώ θεωρώ εμάς σίγουρους. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα 4 μέρες παραγωγικές να τρέξουμε ζητονίες, να επικοινωνήσουμε αυτά που γίνονται. Τις αναπλάσεις μας, την εκμετάλλευση του πύργου, τα αθλητικά που κάνουμε, όλα αυτά που γίνονται, τη μείωση τελών. Ο κόσμος δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για την αυτοδιοίκηση. Γιατί και εσείς ασχολείστε κυρίως με θέματα κεντρικής πολιτικής κίνησης. Και ειδικά όταν πέφτουν και οι ευρωεκλογές μαζί, η πόλωση είναι μεγάλη και άρα η αυτοδιοίκηση μπαίνει στη δεύτερη μοίρα. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί έχει σημασία η αυτοδιοίκηση για τον πολίτη. Και ο Δήμος και η περιφέρεια. Άρα πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες για αυτά που κάναμε, που είναι σημαντικά, και να εξηγήσουμε και εκεί που έχουμε προβλήματα, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Σε όλα θα απευθυνθώ. Και δεν θέλω εγώ αντιπαράθεση, κύριε Σαραντάκου, και το έχω δείξει. Η αντιπαράθεση έρχεται
από αυτόν που δεν φαίνεται να σπηρώνει τα ποσοστά που ήθελε και προσπαθεί να δημιουργήσει μια πόλωση. Δεν το παρακολουθώ τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική αυτή, στην λογική αυτή. Εγώ δεν χαρακτηρίζω ανθρώπους, δεν προσβάλλω ανθρώπους, δεν ομαδοποιώ ανθρώπους. Πολιτεύω με ένα διαφορετικό τρόπο. Σας πείραξε ότι έφυγε από κοντά σας ο κ. Κόκαλος? Όχι, δεν με πείραξε ότι έφυγε ο κ. Κόκαλος από κοντά μας. Με πείραξαν αυτά που είπε ο κ. Κόκαλος μετά αφού έφυγε. Αυτό με πείραξε γιατί δεν μου τα είχε ποτέ και όπως ξέρετε έχω μια 25 ετή περίπου σχέση με τον κύριο Πετροκόκαλη, άρα περίμενα όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς είπε μετά στις διάφορες συνεντεύξεις και ακόμα συνεχίζει να λέει, να μου ότι είχε πει τουλάχιστον εμένα και ως δήμαρχο και ως συνεργάτη του και ως φίλο. Και για μένα αυτά που λες έχουν σημασία όταν είσαι μέσα και τα λες. Όταν φεύγεις και τα λες αποκτούν μικρότερη σημασία. Yes. Αυτό. Κύριε Μάλλον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Υποθέτω ότι το ίδιο ερώτημα, την ίδια απάντηση θα μου δώσετε και αν είναι ο κ. Μπελαβίλας μαζί στο δεύτερο γύρο και δεν είναι ο κ. Βλαχάκος. Θα απευθυνθείτε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους εσείς. Αλλά όχι στα κόμματα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα λόγω κεντροποιότητας ότι είναι προκομματικός συνδυασμός. Έχουμε ανθρώπους που κατεβαίνανε με τη λαϊκή συσπήρωση, με το ΚΚΕ, ανθρώπους που ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανθρώπους που είχαν βάλει υποψηφιότητα με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και πολλά άλλα πρόσωπα. Άρα είμαστε ένα προκομματικό συνδυασμό και απευθυνόμαστε σε όλους. Δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά και από τον Πειραιά να πάμε ταξιδέψουμε. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, υποψήφια δήμαρχος με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Κυρία Νοτοπούλου, καλημέρα από την Αθήνα. Καλή σας μέρα. Βλέπω πράσινο πίσω το φόντο, μπλε εσείς. Φαντάζομαι συμβολίζετε λίγο και την υπερκομματική υποψηφιότητα και τη δική σας υποθέτω. Να διάβρεση, δε. Ναι. Δεν ήταν αυτός ο στόχος, αλλά πράγματι, όπως έχω ξαναπεί, είμαστε πιο διευρυμένη παράταξη, προοδευτική παράταξη. Πάμε να κερδίσουμε το Δήμο, γιατί πρέπει να φτιάξουμε την πόλη πράσινη, καθαρή, φωτεινή και προοδευτική. Κύριε Νοτοπούλου, οι Θεσσαλονικείς θα ψηφίσουν τη Κυριακή, αυτοδιοίκηση ή θα ψηφίσουν πολιτικά κόμματα, κεντρικά πολιτικά ζητήματα, Σκοπιανό, συντάξεις, εθνικά θέματα? Νομίζω πως θα ψηφίσουν και τα δύο. Υπάρχει κάλυπη των ευρωεκλογών, άρα πώς θα πηγαίνουμε σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή και ποια πολιτική θέλουμε στην Ευρώπη, αλλά και τι θέλουμε από το Δήμο μας, τι θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Επειδή όμως μου δίνεται τον χώρο, ή τον παίρνω, αν θέλετε, παίρνω την πρωτοβουλία. Χθες είχαμε ένα debate. Είχαμε ένα debate στον Τένα. Ο κύριος Ερφανός, λοιπόν, ο ανθυποψήφιός μου, είχε το θράσος, μια επικίνδυνη, αν θέλετε, αφέλεια, να πει δημόσια ότι η Νοτοπούλου παρέδωσε κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Αυτό θέλω να το καταγγείλω. Πρόκειται για μια ακροδεξιά ρητορική, προκειμένου να εκμεύσει, να λεύσει τις ψήφους των χρυσαυγετών ψηφοφόρων, μιας και δεν κατεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει διότι διαφορετικά το θέμα της Μακεδονίας και το ονόματος αυτό εννοούσε. Τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να επίσης είπε ότι ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στα Βαλκάνια. Εδώ υπάρχει μια τρομακτική άγνοια. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, ούτε την ανθρωπιστική κρίση, ούτε τους χιλιάδες πρόσφυγες. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Και παίρνω λοιπόν σήμερα το βήμα που μου δίνετε από την εκπομπή σας για να μιλήσω στους Θεσσαλονικείς. Δεν πρόκειται για μια χαλαρή ψήφο, ούτε πρόκειται για μια χαλαρή κάλυπη. Παίζεται το μέλλον μας, παίζεται το μέλλον της Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση ολόκληρης Μακεδονίας. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένας μητροπολιτικός δήμος. Μπορούμε να προχωρήσουμε, έγινε πάρα πολύ δουλειά, είμαστε εδώ για να την κάνουμε. Οι Θεσσαλονίκοι δεν έχουν χρόνο να χάσουν άλλο. Κυρία Νοτοπούλου, πριν από λίγο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να σας πω με αφορμή αυτή την είδηση που είχαμε πριν από λίγο από Θεσσαλονίκη. Είχαμε ένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα για το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ότι θα εκραγεί ένας εκρηκτικός μηχανισμός. Και βλέπουμε συνεχώς ότι το θέμα της ασφάλειας φτάνει όλο και πιο κοντά σε μια προεκλογική περίοδο, κάτι που δεν είχαμε ζήσει παλιότερα. Έτσι δεν είναι? Είναι, φαντάζομαι βέβαια ότι δεν θα εκραγεί καμία βόμβα, θέλω να ελπίζω. Εντάξει, είχαμε και εμείς διάφορους να γράφουν τα τζάμια του κλινικού μας κέντρου που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Τα καθαρίσαμε και προχωράμε. Τώρα κάποιοι άλλοι που δεν έχουν πρόγραμμα για την καθαριότητα, για τις συγκοινωνίες, αλλά ο στόχος τους είναι να πάρουν τον Δήμο για να μοιράσουν σε ημέτρους εργολάβους φίλους, πιθανώς πλειοδοτούν να πάνε σε ένα ζήτημα ασφάλεια. Μην φύγουμε από το θέμα της ασφάλεια. Θέλω να ζουν ασφαλείς, αλλά και ελεύθεροι. Αυτό. Θέλω να μείνουμε στο θέμα της ασφάλειας. Να μείνουμε στο θέμα της ασφάλειας και να μας πείτε. Εσείς όταν είχατε έρθει εδώ μας είχατε πει ορισμένα πράγματα ότι σκέφτεστε να τα κάνετε. Πέρασε από τότε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα
Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε την επόμενη μέρα σε περίπτωση που εκλεγείτε με την ασφάλεια? Είστε κατασταλαγμένοι? Είστε έτοιμοι? Αυτό ρωτάω. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι να διοικήσουμε το Δήμο. Άρα οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς, να νιώθουν ελεύθεροι και να νιώθουν να ζουν σε μια πόλη καλά. Τι θα πει αυτό λοιπόν? Πρέπει να φωτιστεί η Θεσσαλονίκη χθες. Ολόκληρη η Θεσσαλονίκη ξηροκρίνει, του Μπέιτρ Ενδρέα, το κέντρο της, η Νέα Παραλία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Παραλία δεν είναι σκοτεινή. Φωτισμό σημαίνει ασφάλεια. Σημαίνει όμως και ζωή στις γειτονιές η ασφάλεια. Τι εννοούμε? Εννοούμε να ανοίξουν ξανά τα μαγαζιά, να υπάρχουν συγκοινωνίες αργά τη νύχτα, να κυκλοφορεί κόσμος, να έχει πράσινα σημεία. Κάθε εγκαταλειμμένο σημείο της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει ζωή. Η νεολαία λοιπόν, που την έχουμε τόσο παραμελημένη την νεολαία, αντί να εκνευριζόμαστε που κάνουν οι γράφοι τη δεξιά και αριστερά, ας δώσουμε το χώρο να εκφραστεί. Ας της δώσουμε τα μέσα και τα εργαλεία, ας της δώσουμε ένα όραμα. Αυτός είναι ο ρόλος ενός δημάρχου ή ενός δημάρχου, μίας δημάρχου. Ο ρόλος είναι να φτιάξει τη Θεσσαλονίκη μια πόλη που μπορείς να ζεις. Όσοι, ξαναλέω, δεν έχουν τέτοιο πρόγραμμα για το πώς φτιάχνεται τη Θεσσαλονίκη έτσι, μπορούν να συνεχίσουν να το παίζουν υπουργοί προπό. Εγώ κατεβαίνω δήμαρχος. Ναι. Κύριε Αντοπούλου, αν εσείς... Και τη δημοτική αστυνομία. Να επανέλθει η δημοτική αστυνομία. Είχε διαλυθεί από το Σαμαρά. Και προχθές ο κύριος Σταχιάς, ο κύριος Ρφανός, ο κύριος Ζέρβας χειροκροτούσαν τον κύριο Σαμαρά. Που διέλυσε τη δημοτική αστυνομία. Που διέλυσε τις υπηρεσίες καθαριότητας. Που έβγαλε σε διαθεσιμότητα τους ανθρώπους. Και έχουν το θράσος να μιλάνε για περισσότερη ασφάλεια. Πώς θα γίνει? Με λιγότερη δημοτική αστυνομία, με λιγότερη κανονική αστυνομία. Η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη είναι εδώ και καραδοκή. Πετύχαμε δηλαδή κάθε κάθε μία αποχώρηση να υπάρχει μία πρόσληψη. Και σε όλο το δημόσιο. Και ο κ. Ταχιάος λοιπόν και ο κ. Ερφανός ξανά λένε να πάμε στο 1:5. Πώς θα είναι ασφαλής η πόλη μας? Κ. Αντοπούλου, αν είστε στο δεύτερο γύρο, θα απευθυνθείτε και σε ψηφοφόρους? Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Αν θα είστε για όλους τους υποψηφίους, γι' αυτό όχι μόνο για εσάς. Θα επιδιώξετε όμως και σε κεντροδεξιό κοινό να απευθυνθείτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στο κοινό του κ. Ορφανού, αν είναι εκτός, ή του κ. Ταχιάου, αν είναι εκτός, ή του κ. Ζέρβα, αν είναι εκτός. Ήδη από τώρα απευθύνομαι σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Θεσσαλονίκης. Δημοκρατικοί πολίτες δεν είναι μόνο αριστεροί πολίτες, προφανώς. Έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικά διευρυμένο αυτοδιοικητικό σχήμα. Έχουμε σοβαρές προτάσεις. Είμαστε μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και που το βγάλαμε σε διαβούλευση με τους φορείς της πόλης. Επομένως, οι πολίτες μας εμπιστεύονται. Και ξέρετε γιατί ακόμα μας εμπιστεύονται? Γιατί εμείς δεν έχουμε να επιδείξουμε ατασταλές. Δεν έχουμε να επιδείξουμε κλοπή δημόσιου χρήματος. Δεν έχουμε να επιδείξουμε θητείες με τον Παπαγεωργόπουλο, τον Σαμαρά και όλη τη διοίκηση Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να επιδείξουμε πετυχημένες θητείες στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όχι κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Έχουμε να επιδείξουμε κοινωνικούς αγώνες. Ναι. Και επίσης κάναμε και μια δουλειά 4 χρόνια τώρα, αθόρυβα, αλλά κάναμε δουλειά και φαίνεται. Και μας λένε για τις ομάδες του Μετρό, εμείς την κάναμε. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα προσωπικά ένας νέος άνθρωπος σαν και εσάς με ενόχλησε που πήγατε μαζί με όλους εκείνους πάνω στο μετρό στο βαγόνι, το οποίο δεν ήταν έτοιμο και φωτογραφηθήκατε. Γιατί? Δηλαδή, θα περίμενα οι νέοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να μην ακολουθούν άλλες τακτικές. Ότι βγαίνουμε. Θα περιμένατε ποιες είναι άλλες τακτικές? Να γίνει το μετρό. Να γίνει το μετρό και μετά να πάτε να φωτογραφηθείτε. Αν μένατε στη Θεσσαλονίκη, πιστέψτε με, αν μένατε στη θέση μισό λεπτό εδώ, την ψήφο των πολιτών, τη διεκδικούμε με βάση τα έργα που φτιάχνουν. Επίσης, να σας πω ότι αυτή τη συγκεκριμένη μέρα για την οποία λέτε ήταν αρτημένη ότι θα γίνει, ήταν τόσο χρονοδιαγράμματος 2 χρόνια αλλά... πριν. Δηλαδή, να μην πούμε το ότι μας είναι σωστό τώρα να πάτε σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι. Σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι να φωτογραφηθείτε εσείς νέος άνθρωποι. Τι ανάγκη το έχετε αυτό? Εντάξει, δεν βγήκα και selfie, μην είστε τόσο. Νομίζω ότι είναι μικροψυχείο και δική σας της Νέας Δημοκρατίας να μας κατηγορεί ξανά και ξανά για γένεια που δεν έγιναν. Αν μένατε όμως στη Θεσσαλονίκη, αυτό που θα σας ενοχλούσε, επειδή είμαστε και στην Αγία Σοφία, θα ήταν οι τρύπες λίγο πέρα δίπλα σε όλη την Εγνατία. Οι τρύπες του μετρό που για δεκαετία έκλεισαν τη θεσσαλονίκη της Θεσσαλονίκης. Και όχι ένα έργο που ολοκληρώνεται ανοιχτό και το βλέπουμε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία, κυρία Νοταπούλου. Γι' αυτό είμαι πολύ υπέρηφανη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαμογελαστή και ωραία. Ποταμός. Σαν Θεσσαλονίκη. Ποταμός. Έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Και με αυτά και με αυτά κλείσαμε. Καταλαβαίνετε. Πήγες Πειραιά σήμερα, πήγες στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, σήμερα ωραία, πια όλα ωραία, τα κάνεις. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι, καταλαβαίνετε ότι όσο πάμε προς τις εκλογές, αυτή θα είναι η ατζέντα. Γιατί έτσι κι αλλιώς με τους υποψηφίους, μόνο από την τηλεόραση μπορεί να προβληθούν τόσο πολύ ένα λαϊκό μέσο. Ευχαριστούμε και εσάς. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους.
Καλή συνέχεια. Να έχετε, εμείς αύριο το πρωί με τον Γιάννη εδώ θα είμαστε. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Όσοι χτυπάνε μάγκα κάρτα στις 7, ξέρουν καλά τι πάει να πει ορθά κοφτά. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, ένα διάρρη με κουζίνα το πολύ. Ένα διάρρη με κουζίνα, άιντε, άιντε.